και τέλα πόγκο και τέλα πόγκο. Τι εκπομπή και τέλα πόγκο αναμένεται να είναι η σημερινή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λίμπερο 107,4. Μπάμπης Μπατμανίδης. Τσίκνο πεμπτούλα. Τσίκνο πρωινό πέμπτης. Καλά, σχεδόν Τετάρτη είναι για εμάς. Τέτοια ώρα τα ξημερώματα. Εκπομπή όλο τον χρόνο καρναβάλι. Δεν χρειάζεται μια τέτοια συγκεκριμένη μέρα για να εορτάσει. Εκπομπή που δεν μένει ποτέ νηστική. Δεν χρειάζεται μια τέτοια ημέρα για να φάει. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είστε νηστικοί από το να παρέμβετε και να βγείτε στις γραμμές. Πριν πω το οτιδήποτε, πριν καν ανοίξω υπολογιστή, φορτώνει το τηλεφωνικό κέντρο. Πριν πούμε μια καλή μέρα, βρε αδερφέ. Κατευθείαν θα μπούμε μέσα, ήταν πέναλτι, κύριε, πάνω μου. Ποιος ξέρει τι θα μας επιφυλάξει και το σημερινό λόγο, επειδή ο λόγος πάντα στον περιούσιο λαό. Από τα κάτω. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Καλώς τον. Άσε με να μιλήσω, γιατί έχω να πω πολλά. Θα πεις για πολύ λίγα, γιατί έχω γραμμές. Λοιπόν, καταρχήν, τα τσιγάρα που καπνίζω τώρα είναι Al Capone. Τα μικρά, το pocket, το μικρό, το Capone. Λοιπόν, καλύτερα να μην κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος, θα έλεγα. Δεν είναι τοποθέτηση προϊόντος. Λοιπόν, ναι. Τώρα όσον αφορά, είναι ιστορία ολόκληρη ο Capone. Όσον αφορά το τι γίνεται στην Αμερική, ναι. Ό,τι αφορά το τι γίνεται στην Αμερική και δεν μας ενημερώνουν τα ντόπια ΜΜΕ. Λοιπόν, στην Αμερική μίλησε ο Κοέν, όχι ο Λέοναρντ Κοέν, ο άλλος ο Κοέν. Λοιπόν, μίλησε ο Κοέν, τα είπε καλά. Κοέν. Τα είπε καλά για τον κύριο Τραμπ. Τα εξήγησε ωραία. Τον Ντόναλντ, έτσι. Βρε, ναι, βρε. Ωραία, λοιπόν, τα είπε, τον είπε ρατσιστή, τον είπε απατεώνα, κλέφτη, οτιδήποτε άλλο, και είναι αυτά που είπε. Και είχαμε κάποιους τύπους, όπως, δεν θέλω να φέρω ούτε καν το όνομα του, αλλά είχαμε μια κοπέλα, την οποία, η Αλεξάνδρεια Κορτέζ, η οποία ήταν cool as a camper and lays groundwork to bust Trump for τα λέω εγώ, εκπομπή είναι και τελαπόγκο. For tax evasion. Δηλαδή ο Τραμπ θα πάει για φοροδιαφυγή μέσα. Αλκατράζ. Μάλιστα. Αλκατράζ ο Τραμπ. Ένα. Λοιπόν, αυτά δεν μας τα λένε για τον Τραμπ ότι θα πάει στο Αλκατράζ. Δεν τα λένε, ναι. Για φοροδιαφυγή, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τις γυναίκες. Man, never let your man leave home hungry or horny. Δηλαδή, όσες είστε παντρεμένες και αγαπάτε τον άντρα σας, δεν τον αφήνετε να φεύγει από το σπίτι πεινασμένο ή καυλωμένο. Έλα βρε, πρωί-πρωί μας ακούνε παιδιά. Πα! Έπρεπε να το περιμένω. Αλλά τι λες και δεν τα ξέρω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Ναι. Βγήκες μετά από το Λευτέρι. Τι να πεις κιόλας. Καταγγέλω, τώρα σε καταγγέλω γιατί με ευρίασες. Ναι. Γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο, δεν τα βλέπεις τα λαμπάκια. Τα βλέπω τα λαμπάκια, αλλά μου ανέβουν και τα λαμπάκια. Πότε να το σηκώσω το τηλέφωνο, 6 παρά. Όχι, τώρα σε πήρα. Μόλις άρχισε να μιλάς και δεν χτυπούσε. Και μετά βγαίνει ο Λευτέρης. Τι γίνεται με. Με ρίχνεις. Ναι. Έκοσε τον, ακούω τουλάχιστον, να ξέρω τι γίνεται. Ναι. Πήρα σωστά, λέω τώρα τι γίνεται, λέω. Μην πήρα λάθος τίποτα. Δεν παίρνεις λάθος, τα ξέρεις καλά τα κατατόπια. Δεν μου λες τι γίνεται. Σήμερα, φίλε, είναι το αγαπημένο μου δήμερο. Και τελαμπόγκο και μπαμπολέιρο και... Ναι, πρίξιμο. Είναι το δήμερο το καλύτερο του λόγου επειδή. Βέβαια. Καλά, έχουμε δώσει... Κυκλοπαίδη γιορτάζουμε όλοι και αύριο είναι η αγαπημένη μου μέρα. Πάντα είσαι κουκουρούκου μετά. Και γίνονται τραυματάκια εκεί, σουρεαλισμός. Έχουμε δώσει διαπιστευτήρια ως εκπομπή. Έχουμε κατακτήσει αυτές τις ημέρες. Δηλαδή αύριο το περιμένω πώς και πώς. Ναι. Κλείστε το σήμερα. Πέρξες τι είχες καταφέρει. Τι είχα καταφέρει. Το μεγάλο, με αυτά που έλεγες, με ότι βγήκες και λες θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και η ΑΚ το κύπελο. Τα είχα πει πέρυσι μετά την Τσικνοπέμπτη, ναι. Κατάφερες να πούμε ο Φευγάτος από Δευτέρα να σε ακούει όλη τη βδομάδα μόνο εσένα. Να μην ακούει το φίλο του στην άλλη κουμπί. Έπαιρνε και έλεγε μόνο εσένα θα ακούω, να ξέρεις τώρα. Ναι, τώρα που το είπες, μην πηγαίνει καμιά κανένα χαζό. Γιατί σου λέει κάτι ξέρω εγώ τώρα. Μπορεί να ανησύγησε. Κατάφερες αυτό το πράγμα, φίλε. Ναι. Λοιπόν. Σκέφτηκα τι θα ντυθώ σήμερα, γιατί μετά ο Φωτιάς με αυτό που έκανε το καρναβάλι που δεν υπάρχει. Λαχιοπόλης, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το καρναβάλι, ναι. Εγώ θα ντυθώ Λιμνιός. Λιμνιός. Αλλά πιστεύω θα είναι αποτυχημένο, γιατί θα περάσω παρατήρητος.
Δεν θα είμαι πουθενά, ας πούμε. Τι σου έκανε πάλι χθες ο Λιμιός και βγήκες με το 6 και 6. Και θα ακούει ο Λιμιάς και θα λέει: υπάρχει ένας τύπος. Θα σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Θα νομίζω ότι είσαι κανένα serial killer. Δεν πειράζει, εγώ να το κάνω καλύτερα. Γιατί εντάξει, όχι, γύρισε το μάτι. Βγήκε να πούμε και βάλαμε 3 γκολ. Ναι. Και αυτό που λες. Το μόνο καλό είναι να έρθω εκεί στο Τζάγκο που θα πέσει σήμερα. Και εκεί να περάσω και παρατήρητος, να πιω κανένα δυο ποτάκια να μην με... Δεν περάσω παρατήρητος, αυτό, μάλιστα, ωραίο καρναβάλι. Άμα καταφέρω και βρω την είσοδο να μπω. Ναι. Γιατί άμα παρελύσεις, όπως αυτός μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, μια στο τόσο, μπορεί να μην βρω και την είσοδο να μπω μέσα. Να πω, όπως νομίζει, αυτός είναι ναρκοπαίδιο. Έτοιμα τα είχες, έτοιμα τα είχες. Ναι, ναι. Τι θα σε έλεγα εκεί όλα. Λοιπόν, και έχω αποκρυπτογραφήσει και... Έργο μελέτης Μιχάλη Φωτιάδη. Σκέφτηκα χθες, ας πούμε, αυτή την, το εκρηκτικό μισάρο που το ξανάκουσα. τα 3.000 δολάρια, είμαι στη μέση της μετάφρασης. Ναι. Τα 3.000 δολάρια στο κινητό χωρίς, πώς το είπε? Χωρίς αφή. Ναι. Χωρίς αφή. Έχω ακούσει και ένα άλλο εδώ στο φούρνο. Ναι. Είχα ένα που λέει, Μίτσο, πήρα ένα χαϊδευτικό κινητό. Χαϊδευτικό. Ναι. Το κινητό χωρίς αφή. Το 3.000 δολάρια ίσως ήταν 30,00. Δεν νομίζω ότι έχει υποδιαστεί όλοι. Εγώ νομίζω ότι είναι 3.000 δολάρια. Κάτι ξέρει παραπάνω από ότι. 3.000 δολάρια. Ναι, 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 ναι. Κάτι ξέρει που εμείς δεν γνωρίζουμε. Να είναι έτσι, ναι. Ναι. Χωρίς αφή. Είναι απευθείας με την NASA συνδέεται το κινητό. Καλά. Έχει ειδικό κουμπί. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε, τι έχουμε. Φιλιά, τσάου. Καταρχήν να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Αναστάση, τον Ασκητά που ήρθε σήμερα να συνδράμει σε αυτή την ιδιαίτερη μέρα Τσικνοπέμπτη, αλλά και με τα όσα γίνανε καθηγητής ποδοσφαίρου, πώς λέγεται, καθηγητής διαιτησίας. Ναι, ναι, μας, κάτσε λάθος, κάτσε, ποιο μικρόφωνο, για μίλα τώρα, για μίλα. Λάθος και εδώ, για μίλα τώρα, τώρα, έλα, μίλα. Έλα, εντάξει, βρήκαμε το σωστό μικρόφωνο, ναι, αλλά θα αναλύσει αν ήταν πέναλτι κυρία μου και τα λοιπά. Εντάξει, εννοείται, είναι μία από τις ιδιότητες που και εγώ κατέχω, ναι, όπως κάθε Έλληνας, νομίζω πάει μαζί με την ηθαγένεια αυτό. Καθηγητής διαιτησίας, ναι, ναι, και δεν είναι πάντα και ακολουθεί με από τη φράση ότι δεν συνηθίζω να μιλάω για διαιτησία. Πλέον το λένε και οι οπαδοί αυτό. Σαν τους προπονητέ. Εντάξει, δεν θέλω να μιλάω για διαιτησία, αλλά όταν καλούμε να μιλήσω, έτσι, θα μιλήσω. Γι' αυτό εκλήθη εδώ, εσπευσμένα, γιατί η μέρα θα είναι ιδιαίτερη μετά τα όσα επακολούθησαν του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Πανιώνιος χθες στο γήπεδο της Τούμπας για την φάση των 8 του κυπέλου Ελλάδος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εντάξει, εδώ είμαστε. Πια δεν. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω τώρα. Άργησα ίσα ίσα για να είναι το πρώτο τηλεφώνημα. Και τώρα θα μιλήσει στο τέλος. Για πες. Μπάμπη. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Μπάμπη, καλημέρα. Έλα, Κατερίνα, καλημέρα. Πώς δεν σ' άκουσα, μα λέω καλημέρα, τι δεν σ' άκουσα. Αυτό είπα, καλημέρα. Καλημέρα, αν τελειώσει η εκπομπή, έτσι λέγοντας καλημέρα. Ναι. Απήχα δύο μέρες. Απήχες, μάλιστα, και βρήκες μέρα τώρα. Δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβη, γιατί κοιμόμουν, δεν άκουγα. Δύο μέρες κοιμόσουνα. Εξύπνησα ξέργα στις δύο μέρες, γι' αυτό δεν πήρα. Μα, μάλιστα, καλά έκανες. Και δεν κοιμήθηκα και σε κάλεσα. Καλά έκανες. Και να κοιμάσαι και να μην κοιμάσαι. Αυτές οι μέρες είναι πολύ ωραίες. Βέβαια. Γιατί υπάρχει το καναβάλι και αν μπορούσε η εκκλησία να το δεχτεί, θα ήταν καλύτερο. Να μην το θεωρεί αμαρτία, δηλαδή. Είναι ένα πάγιο. Θέτει τα πράγματα στο σύντους βάση, όντως. Γιατί βρε εκκλησία. Είναι πολύ ωραίο να φάω μια ωραία περούκα. Βέβαια. Να πεις, ας πούμε, ό,τι επιθυμείς καναβάλι. Στην εκκλησία. Όχι να πας ένα βρικόλακα και να κάνεις το χαζό. Ναι, όχι βρικόλακα. Βρικόλακας όχι. Μεταφύση, πώς θα σου πω. Τι να αντιθείς. Τι να αντιθείς. Είναι ωραίο, πρέπουσα και... Μεταφύες. Τα αγόρια να αντιθούν γυναίκες και τα γυναίκες αγόρια. Βρίσκεις άλλη αίσθηση. Ή άλλο φίλο. Κάνω όλοι και λες ποια είναι αυτή κατά την περούκα. Βρε την πλάκα που έχει. Πάπη, πάπη. Ο φούρναρης τι σε είπε, θα τα κάνει, θα τις κάνει τις πίτες. Θα τις κάνει τις πίτες. Φούρναρη μας είπες πως θα μας κάνει. 15. Ναι. Πολύ μέχρι την επόμενη έχω πάρει. Μάλιστα. Ακούς φούρναρη και τι πίτες είχε. Ένα πεντάρικο. Κάτσε ρε, ένα πεντάρικο. Δύο πίτες, μια τυρόπιτα, μια σπαρακόπιτα. Τα ψή δεν είπες. Ταψί, πεντάρκο τι, πέντε τυρόπιτες και πέντε... Το ταψί έχει μέσα ολόκληρο ταψί. Τέλος πάντων, ακριβώς. Καλά, θα μας πει αυτός, δεν ξέρω κι εγώ, τι να σου πω. Να ρωτήσουμε, ναι. Να ρωτήσουμε. Στους αύριο μας. Ναι, εντάξει Κατερίνα μου, έγινε. Μιλούσε αυτό, δεν ήταν. Ναι, ναι, αυτός ήτανε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, εδώ δεν μας περίμενε. Καλημέρα.
Κύριε Παπί. Ναι. Δεν με κλείνεις έτσι στο τηλέφωνο. Θα σε κλείνω, θα μιλάς, θα μιλάς καλά. Όμορφα εντάξει. Θα μιλάς εδώ μέσα. Εντάξει, λοιπόν κύριε Μπάμπη, εντάξει, έχω ραντεβού με τον Μπάφη, ναι, τη Δευτέρα. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Στα στούντιο του Λίμπερο, στη Σοφού, έτσι. Ναι, αλλάξαμε. Πού είστε τώρα? Δεν μπορώ, ντυθήκαμε, μεταμφιεστήκαμε. Ρε λέγε, είσαι στην Όλγας και πού? Ποια Όλγα είπα εγώ, Όλγας? Λέγε ρε, λέγε ρε. Πού είναι το στούντιο, να έρθω τη Δευτέρα, ρε. Έλα τη Δευτέρα και θα το βρεις. Δεν θα το ψάχνω, φίλε, θα μου το πεις από τώρα. Λέγε ρε. Θα ψάχνω 6 ώρα στη Θεσσαλονίκη που είσαι. Λοιπόν, λέγε πού είσαι, γιατί άσε τώρα. Λοιπόν, τη Δευτέρα έρχομαι με ελικόπτερο. Έγινε. Έλα. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα τη Ζούμπε. Αμίκο. Καλημέρα, Αμίκο. Αμίκο, μποντζόρνο, αμίκο, εδώ ο Γκοζάλες, Γκοζάλες, εδώ, αμίκο, άκου λίγο. Αγόρι μου, αμίκο. Αλέ, για πάρτι σου, ρε, πας γκαράζι και κι άλλη κρύα, αλλά εγώ το έκανα, ρε, βουστή. Έτσι. Μέσω τηλέφωνο που περίμενα. Μη φρίζετε, ρε. Είδες εγώ τι έχω κάνει για πάρτι σου. Τρέλα, αμίκο. Βάλε και εσύ το τέτοιο, ε! Έλα! Βάλε και μου βάλες! Και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο! Πάμε! Αυτό είναι για το φίλο με τον Αμίκο! Έτσι! Του κόμε σάτα! Ή ο Πένε, επανέρχομαι σε λίγο, σε λίγο! Κατεβαίνω στο σπίτι, κάτω! Είμαι από τα ράφια κάτω! Τσάω, τσάω! Άντε, εσύ βγες τώρα και μίλα για ΠΑΟΚ Πανιώνιος, για παρατάσεις, για πέναλτι, για διαιτησίες, για ό,τι θέλεις! Βγες και πες! Καλημέρα στη γραμμούλα! Κάστινγκ δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Με τον καταράφτη θα το γνωρίσει το στούντιο, θα κρατάει ένα κόκκινο γαρίφαλο. Όχι, και το κλείδο θα το γνωρίσει που θα είναι. Δεν θέλω να κάνω άλλη εκπομπή, 6 και 4 το νομίζω τα είπαμε όλα πλέον. Ναι. Πλήρης νοημάτων. Άσε ένα τηλέφωνο και θα σε ειδοποιήσω. Τι έγινε? Τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσύ? Μπράβο. Εκεί είμαστε τι καλά. Γιατί να μην είμαστε καλά, ρε? Καλά, εννοείται. Εννοείται. Ζωάρα κάνουμε. Έτσι. Καρναβάλια έχουμε. Δεν μας πάει καλά. Αφού δεν στράβωσε χθες, όλα καλά. Εντάξει, στράβωσε τώρα. Για μένα έφτιαξε. Γιατί μια απλή νίκη έτσι 2-0, 3-0 είναι εύκολη. Ναι. Εντάξει, θα ήταν μια εύκολη διαδικασία. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ που έχει συνηθίσει. Δεν είναι χορταστικό. Έτσι. Και πώς τρολάρει το σύμπαν το Μανιάτη, να φωνάζει τον διαιτητή αλήτη, ο Μανιάτη. Αν εκεί, αυτό είναι το χέρι. Και για χέρι, και για χέρι, και για χέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη στην ελληνική γλώσσα για να περιγράψει αυτό το πράγμα. Κάρμα, φέτος αυτή είναι η λέξη, έχει υποθεί. Κάρμα, ναι. Στην Ινδική, ναι. Κάμερα έπιασε το ντροπή σου πεντακάθαρα και το αλήτη, κάτι διαβεσικά, δεν ξέρω τι, αλλά... Οι πληροφορίες λένε ότι τον έβριζε πατόκορφα, δηλαδή είχε πολύ πράγματα. Ισχύει το ότι πήγε στο Βιερίνια και του έλεγε να χάσει το πέναλτι. Ναι, ρίξε το έξω. Μιλάμε για καραγκιόζη ολκής. Έλα, σε παρακαλώ, δεν υιοθετούμε εκφράσεις. Είναι κάρμα κανονικά, δηλαδή δεν είναι... Ο άνθρωπος το πίστευε και το έλεγε, δεν έλεγε πω τι καραγκιόζη λύκη κάνω τώρα. Δηλαδή πραγματικά ήταν πεπισμένο ότι εκείνη την ώρα. Ηθικά ρε παιδί μου, έπρεπε άλλο να το βγάλει έξω και μάλιστα το είπε με την λογική ότι εντάξει, έχει και φιλότιμο Βιερίνια, θα το ρίξει. Καλό παιδί δικό μας, πήρε τη βασούλα, έκανε παιδιά, έμαθε ελληνικά. Οικογενειάρχης. Οικογενειάρχης, ναι. Πώς δεν του είπε, Αντρέ, εσύ που δεν τη δες την αδικία, εσύ που ξέρεις τι σημαίνει, κάνε το έξω. Εμείς δεν θέλουμε τον κακό του εχθρού μας, εγώ το θέλω ρε. Δεν επιθυμούμε τον κακό ούτε τον εχθρό μας. Ναι. Έτσι. Αυτό δεν το πήρα χαμπάρι, δεν το είδα, εντάξει. Και εγώ το διάβασα, δεν το είδα εννοείται. Ναι, παρακάμερα αυτή. Είναι απίστευτα πράγματα, δηλαδή δεν είναι ένα και δύο, εντάξει. Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι ακριβώς έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Ο Αναστάσης βέβαια, εντάξει, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Πλέον έχει ένα σωρό ανοιχτά μέτωπα. Έχει κούλι, έχει δημοτικές εκλογές εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει μακεδονικό, είναι όλα ανοιχτά. Ναι. Κοίταξε, συνδυάζονται. Αναστάσης 24. Από μόνος του. Αναστάσης 24, εντελώς ρε φίλε. Θα κάνω άλλο ένα προφίλ, γιατί τώρα δεν μπορώ. Προσπαθώ να τα μοιράζω με Instagram και Facebook. Και δεν χωράνε. Έτσι.
κανένα φας. Ήτανε, εντάξει, σου δώσα πάσα τώρα έτσι. Πώς λέγεται στο βόλι αυτό, όχι ο πρώτος χρόνος, το άλλο. Η pipe, για pipe. Βασικά έπρεπε να το χάσεις σαν το Βιερίνια κι εσύ. Μην το πεις, μην το πεις. Αν είχες φιλότιμο. Τι, τέτοια ώρα τι, γιατί τέτοια ώρα. Τώρα τελείωσα, πια. Από χθες ξεκίνησε το... Ναι, από το καρναβάλι από χθες, ναι. Σήμερα να γίνει και σκοτωμός, εντάξει. Εντάξει, Ολυμπιακοί αγώνες σήμερα, ναι. Νομίζω μόνο η Θεσσαλονίκη γιορτάζει έτσι την Τζικνοπέμπτη. Όπως της αξίζει. Ναι. Όχι, ρε. Δεν είναι, άλλες πόλεις δεν το έχουν αυτό. Έχω πάει Αθήνα Τζικνοπέμπτη, έχουμε παίξει κιόλας στην Αθήνα και δεν κυκλοφορούσε ψυχή σε όλη την Αθήνα. Να ξέρουν αυτοί. Τι να ψήσουν, καλαμάκια. Ναι. Εν τω μεταξύ, το καλύτερο, η καλύτερη δικαιολογία για ψυστήρι που διάβασα ήταν με δελτίο τύπου σήμερα, ναι. Που δεν υπάρχει μια παράταξη στο Δήμο που είναι Θεσσαλονίκη ανάποδα. Ναι, είναι. Ναι. Μία από τις παρατάξεις. Είναι τόσες πολλές. 26 τέλος πάντων. 27. Δεν έχει πολλές. Δεν έχει πολλές. Δεν βάζουν και πολλοί στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μία από αυτές τις 25-26 λέγεται Θεσσαλονίκη ανάποδα. Εντάξει, έχει ωραίες απόψεις κλπ. Και λέει, απαιτούμε να αποδοθεί το Μοδιαγορά Μοδιάνος της Θεσσαλονικής. Α, ναι, ρίκλε Μοδιάνο, ναι. Κάνουμε ψυστήρι Τυχνοπέμπτη με μουσικούλα ζωντανή και τζις μπις και φαγητά και τέτοια εκεί. Που... Δηλαδή, εντάξει ρε φίλε, πείτε στα ίσια, θέλετε να φάτε. Ναι, από εκεί που έχει λείψει το ψυστήρι, από το Μοδιάνο, ναι, εννοείται. Ναι, εκεί δεν ψήνουνε ποτέ. Μάλιστα, μάλιστα. Έξι μήνες πριν και έξι μήνες μετά τις απόκρισες. Ωραία, ωραία Άκη, σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση βαρούχα. Τα λύσαμε, μιλήσαμε για χρόνια. Φιλιά, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Περίμενε. Νάτος, νάτος. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Ισχύει αυτό για τη Θεσσαλονίκη ότι μόνο εδώ ψήνουν. Όχι μόνο εδώ ψήνουν, εννοώ ότι την... Την φρικάρει ο κόσμος για κάποιο λόγο. Είναι ότι από το μεσημέρι ψήνουν, κάνουν το βράδυ όλοι έξω. Δουλεύουν, όλοι θα είναι έξω στα μπαρς. Και εγώ το βράδυ θα ψήσω. Τα μαγαζιά κάνουν αυτή τη μέρα τα μεγαλύτερά τους ταμεία. Αποδεδειγμένα. Και πρωτοχρονιά. Ναι, πρωτοχρονιά μπα, δεν έχει πλέον ταμεία. Στην πρωτοχρονιά τι ταμείο να κάνεις. 12 η ώρα το βράδυ που βγαίνει άλλος και μία δεν προλαβαίνει. Σωστό. Να νταουλιαστεί. Τώρα πια πρωτοχρονιά πέφτουμε και όμως στις 12 η ώρα το... Έχω δουλέψει και ξέρω γι' αυτό στα λέω αυτά από τα μέσα να πούμε έχω κάνει εδώ επιχειρηματικό σχέδιο. Έτσι, έτσι. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά, δεν μου λες ασκητά. Παρακαλώ. Πήγες στο γήπεδο. Τι έκανα. Έτσι. Τον καντεμόσαυρο. Τι λέει, εγώ δεν έχω χάσει δευτερόλεπτο φέτος, αγόρι μου. Η ομάδα ξέρει γιατί πάει τρένο. Έτσι. Επειδή πάω με δικό μου εισιτήριο. Και δεν παίρνω τα δικά στα διαρκεία. Το δικό σου φταίει. Το δικό σου φταίει. Φέτος δεν πήρες διαρκεία. Όχι. Γι' αυτό. Μόνο τα λες. Χωρίς ξύλο μαρτυράς. Έτσι, έτσι. Το δεν ξαναπάω στον ΠΑΟΚ έπιασε. Έπιασε τον ΠΑΟΚ τελικά. Σωστό. Και εσύ το έχεις δουλέψει πάρα πολύ το δεν ξαναπάω στον ΠΑΟΚ. Είσαι ωραίος εσύ. Είχα σύστημα. Ναι, δεν ξαναπάω στον ΠΑΟΚΑΚΙΑΣ. Στα λεγάκια σου ήμουν εγώ. Τι λέει, πώς θα είδες θες. Εγκεφαλικό ρε φίλε. Απλά πράγματα. Εγκεφαλικό, κανονικό. Εγκεφαλικό γιατί. Εντάξει, το 119 εκεί πέρα που μπήκε τον γκολ και ήταν το εγκεφαλικό. Τελευταίο. Λέω το πέναλτι δεν το δώσει. Ναι, όντως. Ναι, και εγώ δεν είχε δώσει όλα δύο. Ναι. Στα τρία πέρα το έδωσε και corner. Έγινε μακιάμος. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, και ο Πάκου να κερδίσει μια φορά έτσι. Όταν λες έτσι, τι εννοείς. Κάτσε εδώ, φιλοσπόνιες. Όπα. Δεν εννοώ ότι μας ευνοείς η κυρίτηση. Δηλαδή, αυτό που τα πει δεν μας τα δώσουν στο 119, αυτό εννοώ. Μάλιστα. Να πάρει πέναλτι εκεί που δεν είχε πάρει άλλες φορές, ας πούμε. Δεν είναι στο τέλος. Πόσο... Γιατί. Κάτι με τον Τζαβέλα είχε πάρει, κάτι βουτιές, κάτι τέτοια. Θυμάμαι πριν από. Δεν τα θυμάμαι. Τέσσερα χρόνια. Αυτά έχουν διαγραφεί, μάλιστα. Όχι, το θυμάμαι πραγματικά. Α, εντάξει, τώρα μου ήρθε έτσι, ας πούμε, τυχαίο στο μυαλό. Για όνομα, ας πούμε. για τελευταία. Τον έχει υποβάλει αυτό η μνήμη μου. Έτσι, για τελευταία λεπτά, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, έγινε. Δεν μπορεί να αλλάξει το στούντιο. Όχι, ρε, τι μ' ακούς και εδώ. Μην δίνετε σημασία σε αυτά που λες στην εκπομπή. Όχι, ρε, το λες, το καινούριο στούντιο του Λίμπερο. Αλήθεια, πού, πότε.
Στη Βραζιλία, στη ζούγκλα. Ναι. Λέει πως οι άλλοι βγαίνουν απαλού. Ναι, έχω χάσει κάτι. Είμαι στο Λίμπερο σίγουρα. Είμαι σε αυτή τη συχνότητα. Δεν μου έχει πει κανείς τίποτα. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Θα έρθω εδώ και θα βρω τις παντόφλες μου ζεστές καμιά μέρα. Έγινε. Δεν μου λες τα γκολ του Κόλκα που μπορεί να βάλεις. Όχι, δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Καλά, δεν πειράζει. Ας τα πω εγώ, τι θα είπε. Τι άλλο να είπε, ρε. Τραβώνει το στόμα εκεί. Αυτά, τι άλλο μπορεί να είπε, δηλαδή, όταν περιγράφεις ένα τέρμα. Έγινε. Φιλιά, φιλιά, τσαό, τσαό. Άκου τώρα καψούρα, πρωί-πρωί διάδεση να βάλεις τα γκολ του Κόλκα 6-23. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θα πω μετά την αρκή. Έλα. Αμίκο, Γκοντζόρνο Αμίκο, Γκοντζάλες εδώ, Γκοντζάλες εδώ. Άρε Γκοντζάλες, τι με έχεις κάνει να ανέβηκα πάνω στην ταράτσα, πάτσα την κόρδα, έκανε και κρύο. Λέω τώρα θα βγω, λέω να τον κάνω. Έκανες τρελή κατάσταση. Κοιτάξτε λίγο και κατέβηκε και κάτω, το δω λίγο, θα ξυσκώσω λίγο, αλλά δεν πειράζει. Έχεις γείτονες. Τι θες άλλο, γόρι μου. Τι να πω άλλο. Εγώ σου λέω θέλω να κλείσω την εκπομπή, δεν έχει κανένα νόημα πλέον. Λοιπόν, σου στείλα τη φωτογραφία που είμαι Μεξικάνος. Α, μάλιστα, θα τη δω. Ανέβασε την. Δεν θα την ανεβάσω τώρα, θα περιμένουμε να έρθεις ξανά στην εκπομπή. Μπράβο. Ετοίμασα. Μπράβο, λοιπόν. Ναι. Άστο να τον άλλο να του τα γάρια από την Αθήνα, γιατί θα του διαουστήρω, να του κρατάω και εκείνο να. Έτσι. Πάλι θα του βάλω τώρα και τέτοιο. Όχι τώρα, άσχο. Είναι ημέρα τώρα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τα ρεπορτάζ σήμερα, είναι τα χθεσινά. Ναι. Τα χθεσινά. Θες να μάθεις, θες να σε λέω τα ρεπορτάζ τι γίνεται. Βέβαια, περιμένουμε. Λοιπόν, ένα αθλητικό, ναι. Ένα lifestyle, ναι. Και ένα δικό μου που είδα κοινωνικό θέμα που έγινε μανούρα στο λεωφορείο πάνω το 30. Μάλιστα, ξεκίνα από το 30. Πάμε αντί. Και τα 30 θέλω, τι πλάκα λοιπόν, κάνω. Lifestyle έχουμε σήμερα, ξεκινάει, ναι, στο Open. Ναι, lifestyle. Κάθε τρίτη στις 9, απάρασα. Σου λέει τίποτε. Πέμπτη έχουμε σήμερα, δεν ξέρω. Όχι, κάθε τρίτη στις 9, Λάκης Λαζόπουλος. Κυρνάει και κάνει το τσαντήρι. Πώς δεν το κατάλαβα. Ωραία, μόνο από μένα θα γράψει. Ναι, μάλιστα. Το άλλο λίγο είναι δυσάρεστο. Μην το λες, μην το λες. Θα το πω λιγάκι, γιατί πρέπει να το ξέρω και οι παοξίδες. Όχι, τι. Έγινε το διακοπή στο Παλατάκι. Τι διέγινε, έπαιξε ο Πάκο και διακόπη και μείον τρεις. Όχι, το ρεύμα. Αλήθεια. Το διέψευσε, ναι, ο Γιώργος Σαββίδης. Έγινε και αυτό. Έτσι πως το είπε, με καψοχόλια εσείς. Τώρα και τρομάξει να δρόμει, έγινε πράγμα, δεν πάσα διακόπτες. Στο Παλατάκι. Σταμάτα. Ναι, τρίτο. Και αυτό εδώ. Από χθες δεν έχει ρεύμα. Α, μάλιστα, ναι. Και το τρίτο. Το τρίτο είναι, πήγα και ένα πλαστικοποίηση της των λόγων επειδή και της Ανίτας. Ναι. Και παίρνω το λεωφορείο το 30. Μάλιστα. Και ανέβω προς τα Μαρτίου επάνω. Ναι. Φτάνω για λέω, να τρέξω λέω, και βλέπω, λέω, έχει πλάκα λόγω, γιατί τόσο πολύ είχε 100 άτομα μέσα. Στο 30. Στο 30. Πώς χωρέσανε αρέσει εκεί πέρα. Δεν ξέρω, σαν τις αρδέες κολλήσανε. Ναι. Και το λεωφορείο δεν ξεκινούσε, γιατί. Γιατί ανέβηκε ένα ταγάρι επάνω με ένα σκυλί. Μέσα στο λεωφορείο. Τον οδηγό. Ναι. Και δεν κατέβαινε. Το σκυλί του κερδισμένο. Το σκυλί με. Έχεις ανακούσει ποτέ να με το σκυλί. Λέγω, παίρνει τηλέφωνο τον μπροστάμινο και ο οδηγός δεν ξεκινάει. Κάνει συμβούλιο για το αν θα ανέβει το σκυλί. Ναι, 100 άτομα να είμαστε. Είμαστε μέσα στο τέτοιο. Λέω, ρε καμπάλιο τάγαρο, κατέβα κάτω με το σκυλί, αυτό πρέπει να το έχεις μέσα σε ένα κλουβί. Ναι. Όχι, λέει, δεν κατέβα. Ρε κατέβα κάτω, ρε ταγάρι του, λέω, δεν μιλήσε από καμία κουβέντα. Ναι. Έτσι. Όχι, λέει, δεν κατεβαίνω. Και με την έβρασα, την έκανα, λέω, τώρα έχει πλάκα να μας πλακώσει μια αστυνομία. Παίρνει τηλέφωνο ο οδηγός, λέει, εδώ έχω μια επιβάτησα, λέει, με ένα σκυλί, λέει, και δεν κατεβαίνει εδώ, λέει, να φωνάξουμε, λέει, τη security. Ναι, τους μηχανάκηδες. Τέλος πάντων, εγώ φωνάζω, κάνω αγριεύω, κάνω. Κατέβανε κοπριά, τη λέω κάτω με το σκυλί. Απαγορεύεται, τη λέω. Ωραία και γίνεται επί 20. Έτσι είπες, κατέβανε κοπριά. Αν δεις μηχανάκι και σκυλί. Ναι. Ναι, αγόρι μου, λοιπόν. Ναι, μάλιστα. Θέλω να πω και το άλλο. Και το άλλο θέμα, ναι. Το κινητό αυτό, το Nokia. Ναι. Όντως αυτός. Το ανέβασε, μου το ανέβασε στο Facebook που είναι, ναι, στη σελίδα του το Nokia, ναι, και γράφει από κάτω $3,000. Μάλιστα, γιατί κάποιοι αφισβητούσαν εδώ κάτι φουρνάριδες. Θα το γράψω, θα με το γράψεις, ναι, τον κωδικό, ναι, την
την ημέρα που θα με φωνάξεις, θα το φέρω και θα πατήσεις για να δεις τιμή που έχει. Μάλιστα. Έγινε. Και το τέταρτο είναι, καλό θέμα. Σου πήρα το καπέλο σου. Εντάξει. Καποίστικο. Φω, περιμένω, περιμένω, φιλιά. Πώς θα το κάνω, πήρα τα καπέλα στι ιστορίες, αυτά, big flag, κανονίζουμε εδώ, τα μεξικάνικα. Για την άλλη εβδομάδα. Και το σετόνι, το τέτοιο, ναι. Πήρα και το μουστάκι και όλα στα γίνω μεξικάνους. Εντάξει. Και το πουρο. Λοιπόν, σε χαιρετούμε, φιλιά. Καλημέρα. Πάτα κορνά, πάτα κορνά. Κορνά, ό,τι θέλει το λόγο. Πάτα κορνά. Έτσι, έτσι, μωρή αρρώστια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Περίμενε. Λοιπόν, το... μ' ακούς. Τα γκρέμισε όλα, ναι, έλα. Λοιπόν, μ' ακούς. Έλα. Μ' ακούς, ρε. Σ' ακούω. Πες το ταγάρι αυτό που μιλούσε πριν, ότι εγώ δεν είμαι ταγάρι. Εντάξει, και όταν φανεύω, εγώ τώρα τον βλέπω από το ελικόπτερο, το Black Hawk. Και μέσα το κράνος του Black Hawk, το κράνος του Black Hawk, ξέρεις τι γράφει. Τι γράφει. Μολό λαβέ, ρε. Έτσι. Μολό λαβέ, ρε. Ελάτε να τα πάρουμε. Έτσι, καλημέρα στην γραμμούλα. Δευτέρη, πρόσεχε με το ελικόπτερο, μην πέσεις πάνω στο παλατάκι που δεν έχει φως. Το νου σου. Ελικόπτερο. Καταγγέλλω το Φωτιάδη, τρία θέματα πήγε να πει, πέντε είπε. Εντάξει, εντάξει. Έχω σε και το κινητό και το καπέλο και το μουστάκι. Γίνονται αυτά ζωντανές εκπομπές. Ναι, ναι. Το καταγγέλλω. Λοιπόν, Μπάμπη. Δεν στο πάνε, αλλά θα το φωτιάτε την πατήση. Θα πας ένα πρωί και θα κλείνεις την πόρτα και δεν θα ανοίγει. Θα έχουν φύγει. Θα έχουν φύγει, θα βάζω κλειδιά στην πόρτα, τίποτα, ναι. Όντως δεν άνοιγε τώρα. Το νου σου, μίλω, θα αλλάξουν κλειδιά, θα τα αλλάξουν όλα. Ναι. Θα τα αλλάξουν όλα. Και θα νομίζω ότι ήρθα στο παλατάκι και δεν έχει ρεύματα, να πούμε. Πω, φίλε, δεν θα έχει ρεύμα, το κόψουν πολύ. Δυσάρεστο. Με κοψοχόλιασε πρωί-πρωί, μου λέει, έχει κάτι και ένα δυσάρεστο. Πήρε και φωνήλο. Όχι, λέω κάποιος πέθανε. Του ΠΑΟΚ, λέει τώρα να μας πει κανένα. Όχι, ναι, λέω τι. Ναι, ναι, τι, εφεύγει ο Σαββίδης. Βγαίνει. Όψα το ρεύμα. Και για το χθεσινό, καλημέρα βασικά. Καλημέρα, καλημέρα. Χθεσινό, εντάξει, ρε φιλέ, δεν κάνει να μας δίνουν πέναλτι στο 119. Δεν κάνει να μας δίνουν πέναλτι στο τρίτο λεπτό. Δεν κάνει να μας δίνουν στο 45. Δεν κάνει να μας δίνουν στο 51. Δηλαδή, πότε θα μας δώσουν μας πέναλτι. Κοίταξε, πρέπει να βγει λίγο οργάνωση να υπάρχει. Πρέπει να βγουν κάποιοι άνθρωποι σοβαροί που ξέρουν και ξέρουν να μιλάνε και με θάρρος γνώμης τους και να πούνε σε ποια λεπτά ο ΠΑΟΚ θα παίρνει πέναλτι. Να ξέρουμε γιατί θα πάμε γήπεδο. Ναι. Να το ξέρουμε, να πούμε, να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε. Πάμε και συζητάμε και μαλώνουμε και καμιά φορά μπορεί να μαλώνουμε χωρίς λόγο. Στο 119, άμα απαγορεύεται να πάρεις πέναλτι, εντάξει, να μην το ξαναπεί. Έπρεπε να πάρετε πέναλτι στη διαδικασία των πέναλτι. Επίσης. Έπρεπε να λήξει 2-1. Έτσι πως είναι, μπορεί να μην μας χειριζεί κανένα. Να βαρούσε άλλος 5 και 3. Ο Πανιώνης να βαρούσε 5 και εμείς να βαρούσαμε 3. Να μην μας τάδινε τα δύο παραπάνησια. Να κοίτα τη γλέντια. Παιδιά, σας χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Μια ωραία τσικνοπέμπτη και από ό,τι βλέπω, καλά πάει. Καλά, 6-7 είμαστε. Ξεκίνησε, εγώ δεν κοιμηθώ σε μια. Έτσι, φιλιά, φιλιά, τσάω. Το στρώσαμε το τραπέζι. Έτσι, τσάω, τσάω. Bye, bye. Τεκέλα Πόγκο εκπομπή, καλημέρα. Εδώ, μηδέν στο πηλίκον, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Δήμο με λένε, πρώτη φορά παίρνω. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλώς ήρθατε. Και εγώ πολύ. Τέλος πάντων, πήρα τηλέφωνο μόνο και μόνο για το γούρι που έλεγε ένα παιδί πριν λίγο για ένα γούρι ότι που πήγε τούμπα, που δεν πήρε διαρκείας. Ναι. Ναι. Εγώ, παιδιά, βρήκα ποιο είναι το τέτοιο, πώς το λένε, το γούρι. Το γούρι που νικάμε συνέχεια. Ποιο είναι. Εγώ. Δηλαδή. Γιατί φέτος, δηλαδή φέτος, εγώ έχω διαρκείας μετά από πολλά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι αγοραστό. Αλλά. Ναι, 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 έτσι. Ναι. Έτσι και λέω φέτος αφού πήρα διαρκείας. Κουτρά. Κούτρα. Ωραίος. Τα χίλια κίνα. Και να χάνετε πάλι ωραίος θα σου. Δικός μας είσαι. Δικός μας είσαι. Εννοείται πάντα έτσι. Έτσι το βρήκαμε. Ρε παιδιά, τι ήταν αυτό εχθές. Αλήθεια, τι ήταν αυτό. Πώς το είδες. Η καρδιά πήγε στην πλάτη, μπορώ να πω. Ναι. Τέλος πάντων, καλή Πέμπτη σήμερα. Έτσι. Καλά ψησίματα. Πάνω απ' όλα. Ναι. Και καλά να περνάμε και να είμαστε και ωραίοι. Ναι, ναι, χαβαλέδες. Και πάντα με το double. Έτσι. Έγινε. Double. Φιλιά. Τσάω και σε ευχαριστούμε.
Τσάου, τσάου, τσάου. Καταλαβαίνει, καταλαβαίνει αυτό που λέω. Σίγουρα, σίγουρα. Έγινε, τσάου, τσάου. Μεγάλες προσθήκες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, μπαμπή. Έλα, Λευτέρη. Να σε ρωτήσω, ο γραμμένος είναι Άρης. Πού να ξέρω, ο Σπύρος ο γραμμένος. Γιαννιώτης είναι, πας Γιάννενα τον κόβω. Ο γραμμένος Γιάννενα, ωραίος. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ναι. Το πέναλτι μπήκε στο 119. Ναι. Ένα τέτοιο είχα φάει όταν ήμουνα στο ΆΚΑ με τον Μπάκα. Mm. Τον επόπτη. Εν τω μεταξύ διαιτητής ήταν ο Μπάκας. Ο επόπτης. Mm. Ναι. Λοιπόν, ο διαιτητής. Ναι. Αλλά και ο επόπτης. Όλοι μαζί. Όλοι μπάκα. Όλοι μπάκα. Όλοι μπάκα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ναι. Είχε δώσει πέναλτι στο 15. Ναι. Πάει ο Σαραβάκος, ο Δημήτρης. Ναι. Τον οποίο εγώ τον Δημήτρη Σαραβάκο τον είχα δει να παίζει με τον Πανιόνιο στο Αλκαζάρ και να τους κάνει τα, να τους κάνει τα μόνστερς κουδούνια. Κουδούνια τα μόνστερ. Λέγε ρε. Περίμενε, δεν τελείωσα. Και παίρνει το πέναλτι ο Σαραβάκος. Παίρνει το πέναλτι ο Σαραβάκος. Και κάνει μέτσι ο Καρτάδος, βουτάει στη μεγάλη περιοχή. Τη στείνει την μπάλα. Τη στείνει την μπάλα. Λέγαμε όλοι τώρα θα το βάλει. Η θύρα 13 όμως το πέταλο. Ρε κόσμος καίγεται και εσύ με λες για τη Λάρισα και τον Σαραβάκο. Η θύρα 13 το πέταλο ήταν πίσω από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και του φώναζε μιτσάρα, μιτσάρα έξω η μπάλα. Ξέρεις που πήγε η μπάλα? Πού πήγε? Στο πέταλο της 13 πήγε. Για να τους τιμωρήσει το κάνει. Έτσι. Κατάλαβε. Ε, κατάλαβα. Λοιπόν, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Καλή τσικονοπέμπτη, καλά κοψίδια. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' μέχρι σχέση. Λοιπόν, το πιο, όχι έξω, το πιο σιχαμέρο δείχνει τώρα η ΕΡΤ στο τρέιλερ που περνάει. Ναι. Φτάνω στα αθλητικά, με μπαίνω τη στο 119. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τον γκολ και στο 114 έκανε το 3-2. Σε 75 μου χρόνια που είμαι αυτή τη στιγμή και όταν άνοιξε τηλεοράσεις και τα λοιπά, δεν έχω ξαναδεί αυτό το έσχος να τονίζουν το πέναλτι στο 119. Δεν ξέρω να τους τσούζει τόσο πολύ τους κάτω. Γιατί να... Να σας... Ναι, στο 119 δεν έγινε το πέναλτι. Τι να γράφανε? Ναι. Πότε το έχεις δει εσύ να αναφέρουν πέναλτι που δόθηκε στο Γάβρο, στο Βάζελο, στα Χανούμια στο 118 ή στο 90, στο 89 και το αναφέρουν το τρέιλερ. Εκεί τι γράφουνε, μεγάλη νίκη και... Ναι, 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 μεγάλη πρόκριση στο τέλος και τα λοιπά. Είναι, οι άνθρωποι δεν παίζονται. Μάλιστα. Ήταν μια δύσκολη βραδιά. Ε, βέβαια. Μια δύσκολη βραδιά που κοδέψε εμείς οι μεγάλοι απάθμοι. Όχι, όχι, μακριά από αυτά. Καλύτερα μην βλέπετε φέτος ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ. Άμα είναι να έχουμε τέτοια... Σταματήστε. Τα άλλα δεν βλέπουμε. Τώρα άμα δεν βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ. Σωστό γι' αυτό. Αλλά εντάξει, ΠΑΟΚ από τα παλιά. ΠΑΟΚ από τα παλιά. Αυτό το ψυχοβγάλισμα. Λοιπόν, καλή νομοσία το βράδυ. Απ' όλα. Το πρωί την Παρασκευή σε θέλω να είσαι. Ακμεότατος θα είμαι. Τούρμπο. Φιλιά, φιλιά. Ευχαριστούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα εδώ, μηδέν και καλημέρα εδώ. Δεν μπορούν να λένε ανακρίβειες. Γρήγορα πάω διάλειμμα, διάλειμμα. Περίμενε, περίμενε. Δεν μπορούν να λένε ανακρίβειες ότι οι ταυρομοχάνουμα έχουν πάρει πέναλτι στο 119. Δεν είπε κανείς τη λέξη βρωμοχάνουμα, πρόσεξε τι λες. Λοιπόν, να πάρει τηλέφωνο ο προηγούμενος και να πει ότι την ΑΕΚ τη βγάζει έξω. Έγινε, τσάω. Ακριβώς αυτό, και τελαμπόγκο. Μπήκαμε πάρα πολύ δυναμικά κυρίες και κύριοι στο πρωινό της Τσικνοπέμπτης. Να είχαμε και μια φουφού εδώ να τις ρίχνουμε. Πάμε να κάνουμε μια μικρή, πολύ μικρή έτσι ανάπαυλα. Να σηκώσουμε μανικάκι. Τι να τους σηκώσουμε, σηκώσαμε εδώ πέρα τα πάντα να επιστρέψουμε. Δεν έχουμε δώσει καθόλου τι μέρα είναι, ατζέντες αυτά. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα εκπομπή. Σειρά αυτά, σκελετός που λένε έτσι μεγάλη. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή. Στο καρναβαλικό λόγο επειδή. 365 μέρες το χρόνο. Δεν περιμένουμε μόνο μία ημέρα για να εορτάσουμε εμείς. Και πώς λέει η παροιμία, τυρί μας έλεγε ψωμί θέλαμε, τυρί μας ήρθε. Ποιος θα μπορούσε. Έχουμε ακούσει πολλές εκδοχές. Ναι, ποια μπορεί να είναι εκδοχή. Ψάχναμε ακροατές, τι ψάχναμε, εδώ γίνεται καταιγισμός.
Ποιος μας ήρθε, ποιος μας ήρθε, Φρέντι, θα έρχονταν έτσι κνοπέμπτη, είναι δυνατόν, ποιος μας ήρθε, μιλά. Ο Παφούλιας. Ο Παφούλιας. Δώσε ένα μπαμπολέιρο, δώσε, το ξέρεις, μπαμπολέιρο. Να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να αφιερώσουμε. Ναι, ακόμα δεν ήρθες να αφιερώσεις τραγουδάκια, τσικνοπέμπτη σήμερα, γι' αυτό ήρθες, ε. Ψήσεις, να ψήσεις σουβλάκια. Ναι, άμα κεράσεις. Άμα κεράσεις, πάλι μετά τα κεράζεις εδώ. Σιγά μην σε κεράσω ποτέ. Τι έγινε, αγόρι μου, πως είσαι, ε. Καλά. Μόλις κερδάει ο ΠΑΟΚ, τσουπ, εμφανίζεται ο Παφούλιας. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο είναι. Μας έλεγε ο φίλος μας ο Δήμος ότι εγώ ευθύνομαι που έχω πάρει διαρκείας και η ομάδα φέτος πηγαίνει για πρωτάθλημα ή για double καλύτερα, να το θέσω έτσι. Αλλά οι πραγματικοί λόγοι, επειδή ο ΠΑΟΚ πηγαίνει να κατακτήσει το double για πρώτη φορά στην ιστορία του, είναι ότι ο φίλος μας ο Παφούλιας αλλαξοπίστησε από Ολυμπιακός, έγινε ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Τα λέω σωστά. Κερδίσατε χθες. Στο 119. Συγκλονίστηκε. Δεν με ενδιαφέρει και τόσο. Εμένα με ενδιαφέρει. Έτσι, πάγω, γίναμε. Δεν τη ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να γνωρίσω καμιά κοπέλα να βρεθώ για ένα καφεδάκι. Μάλιστα, ένα καφεδάκι. Ωραίο. Γι' αυτό και έχει φτιάξει ήδη το καφεδάκι. Έχει έτοιμο ήδη τον καφέ. Το έχω φτιάξει, γιατί περίμενα εσένα. Το θέλω να μου το φτιάξει σε καμιά ώρα. Μάλιστα. Συγγνώμη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λαμπολέρο. Παφή, άλλο Παφή, μποντζόλο Παφή. Ο φίλος ο Λευτέρης. Α, Λευτέρη. Και ο Λευτέρης δεν είναι παλιοτάγαρο. Εγώ είμαι ο Φωτιάδης σήμερα. Ρε Παφή. Λέγε. Πάλι στο τζάμπα, ρε Παφή. Εδώ θα άρχισε, θα φέρεις και κάτι. Έτσι, εδώ σωστό. Είναι, ακούς, ναι, με το Φωτιάδη μιλάς. Έτσι. Κατάλαβες ποιος είμαι, ρε Παφή, ή δεν κατάλαβες πάλι. Κατάλαβε, βέβαια. Ποιος είμαι δηλαδή, ποιος. Αποκλείεται να μην είσαι ο Λευτέρης, γιατί είναι η φωνή του ίδια με του Λευτέρη. Ωνατά, μέχρι και εγώ μπερδεύτηκα. Θα λέω πάλι, θα κορνάρω την κόρνα πάλι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα κορνάρεις την κόρνα, έτσι. Δεν γίνεται, έτσι. Ακόμα μπορεί. Και δώστε και καλημέρα το φίλο μας στο διπλανό σου, για πες μου το όνομα. Τον Αναστάση ο διπλανός. Αναστάση μου γλυκέ, τι κάνεις μόνο μου. Όλα καλά. Πού είσαι, είδες τι έγινε σήμερα το πρωί, σε μισή ώρα δηλαδή. Χαμός. Ξύπνησα που λες, ναι, ξύπνησα που λες. Λέω τώρα ας ανέβω γιατί είναι λόγω της ημέρας, λόγω επειδή που λέει. Τώρα ας ανέβω γιατί εδώ τώρα θα γίνει η κόρδα αυτή που έχω, θα κάνει σταματά. Και ανέβηκα πάνω, λέω, ας βγει ο Φούρναρης. Του στέλνω στο μέσο, δεν απαντά, να του κλείσω τελείως. Απαξί. Του κάνω και αυτό, να το φτιάξω εγώ. Έτσι, φτιάξω. Κάτι περιμένω και εκείνη τη στιγμή, παπ, βγαίνει η Κατερίνα. Καλημέρα του Κατερινάκη μας. Μ' αρέσει που κάνει ανασκόπηση. Ρεπορτάζ, που προηγήθηκε. Λέω, για να μπορέσω να κουρνάρω, από Αμίκο. Μποντζόρνο, Αμίκο. Μποντζόρνο, Αμίκο. Κουρνάρες, εδώ πέρα, κουρνάρες. Λοιπόν, αγόρι μου γλυκό. Πες το μαλλιωτάγαρο το άλλο που με τέτοιο, θα το σφίξω. Έτσι. Δεν ξέρω ακόμα ποιον τα έχει βάλει. Εγώ άμα ήμουν θα τον έκλαιγα και δεν φύγα, γιατί τρίτη φορά είναι. Έτσι. Η τέταρτη καίγεται. Καίγεται. Έγινε. Φιλιά. Έγινε εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πες το ταγάρι που μιλούσε πριν ότι εγώ δεν μασάω, ρε. Έγινε. Τσάω. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με τον σταθμό μας, με τον Λίμπερο 107,4. Με το λόγο επειδή FM και ενώ μηνύματα και αποστολή στο 54526. Και λόγο επειδή βεβαίως και στη σελίδουλα μας στο ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Τσικνοπέμπτη σήμερα, φίλε μου Πάφη. Σκέφτομαι, ναι, φύγω σήμερα. Πού να πας τώρα, τέτοια μέρα θα φύγεις. Εδώ θα έχει παντού σουβλάκια, είσαι χαζός. Ναι, πρέπει να πάω Μυτιλίνη. Έχει και καλύτερα σουβλάκια στη Μυτιλίνη. Όχι. Εδώ είναι. Τι να κάνεις, σκέφτεσαι κιόλας, δεν έχει ακόμα. Ήθελα να φύγω γιατί έχουν αλλάξει τα δρομολόγια. Ναι. 11 η ώρα το βράδυ φεύγει. Έχει καράβι για Μυτιλίνη από εδώ. Καβάλα, μάλιστα. 18 ευρώ μετά επιστροφή πληρώνω. Ζωάρα, ρε. Τι είναι 18 ευρώ μετά επιστροφή, πλάκα κάνει. Τόσες ώρες που κάνει κρουαζιέρα. Εντάξει, δεν σου πω. Πόση ώρα κάνει Καβάλα Μυτιλίνη. Καβάλα κάνει περίπου 2,5 ώρες. Ναι. Και βάλε και άλλες περίπου 5,5-6 ώρες. Μυτιλίνη. Μια χαρά είσαι. Εντάξει, το πρωί θα είσαι κομπλέ εκεί, καφεδάκι θα πίνεις στο Μόλιβο. Τι ωραία. Στη Μόλιβο. Δεν στην Μυτιλίνη. Δεν μας πήρε ούτε καμιά Κατερίνα. Έχεις και εσύ τα πουλένσου εδώ πέρα. Καλά, εννοείται. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μπορεί να είναι τώρα, δεν ξέρουμε. Καλημέρα.
Όχι, δεν είναι η Κατερίνα τώρα. Να μας πει, γεια σου φίλε Παφούλια. Χαίρετε, 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 χαίρετε. Φτάνει ρε. Ναι. Πού θα πας στη Μυτιλίνη ρε, πού στον Άγιο Ραφαήλ ή στη Μονή Λιμόνος, πού θα πας για κούτρα. Μονή Λιμόνος δεν νομίζω, έχει πεθάνει ο γέροντας, δεν ξέρω άμα με λεχτούν εκεί. Δεν πειράζει, Μονή εκεί είναι, όχι ότι πέθανε ο γέροντας, τη ναι, ναι. Στη Μονή. Εντάξει, δεν κόψα και το ρεύμα στο παλατάκι. Όχι, για πού θα πας. Ραφαήλ και ταξιαρχό. Μάλιστα. Και έχει πρόσωπο. Α, στο Παταμάδο, στο Παταμάδο. Ναι, εκεί που ήταν μοναστήρι και έγινε τώρα ξενώνες. Πάντα είχε ξενώνες. Τα ξέρεις καλά, μα φέρνει κανένα κεφαλωτήρι. Πώς το λένε, Αναβαθμίστηκε. Λαδοτήρι είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα από μένα. Ωραία, τι ωραίο. Το Λευτέρι το γνωρίζει, το Λευτέρι. Να τα. Ε, στο Λευτέρι τώρα θα πω, εγώ πήρα να πω ειρήνη μην. Υπάρχει με, ναι, ναι, τριάδα, μέτωπα, έχουν ανοίξει μέτωπα. Τι, τρεις είναι τα τρία που λένε. Έτσι, δηλαδή έτσι. Είναι πρώτη φορά online να πούμε, ξέρω εγώ, νέοι και οι τρεις και θα γίνει χαμός όλα. Πώς βγάζεις αγοράς, κυροκαθηγητή και τέτοιους. Αλλά και έχουν ένα επίπεδο, ενώ αυτή εντάξει είναι χαμηλότερο. Σε παρακαλώ. Έλα, εμείς κι αν έχουμε επίπεδο. Λοιπόν, άκου τώρα Παφούλια, δεν θα ξαναμιλήσεις και για τον τέτοιον έτσι απότομα που σε λένε τα γάρι και αυτά, γιατί θα τρομάξουν οι γυναίκες, δεν θα ξαναπάρει. Κατάλαβες. Οι γυναίκες δεν τρομάζουν. Θα τρομάξουν τώρα, ακούσανε που είσαι εσύ τώρα στο στούντιο και θα αρχίσουν τώρα όλες οι γυναίκες να παίρνουν. Κατάλαβες. Αλλά άμα αρχίσει τώρα και λες ότι έτσι κάνει ο Λευτέρης, έτσι κάνει ας πούμε ο Φωτιάδης, θα πάρει ξανά πίσω ο Λευτέρης, θα τρομάξουν αυτές, τελείωσε και θα χάσεις κάθε ευκαιρία να μιλήσεις μαζί τους. Έτσι. Και θα πες και κανένα ελικόπτερο απάνω στο κρατικό να πούμε. Ναι. Αλλά εγώ έχω άχαστο, δηλαδή πληροφορήθηκα εκ των μέσων. Το ρεύμα δεν κόπηκε επειδή δεν πληρώθηκε. Αλλά... γιατί είπαμε αυτό πληρώνεται σταθερά από την... Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τώρα δεν γίνεται προεκλογικά να μην πληρωθεί. Φάγανε τα καλώδια, οι κατσαρίδες και τα ποτήκια που δεν πατάει άνθρωπος εκεί μέσα. Μάλιστα, θα δεις την άλλη Τετάρτη. Και ο πάω καλά. Ο σπίτι ο Κοντζάλες με, τη... ο σπίτι Κοντζάλες με την Κόρνα είναι από το τέτοιο ρεκίσι, από τον Νόκια, γι' αυτό είναι ακριβό. Έχει Κόρνα πάνω. Νομίζω ότι είσαι καμιά γραμματεία. Από τη γραμμα... Η κορώνα της γραμματείας ήταν αυτή. Ναι, το μπάζερ. Το μπάζερ μήτερα έγινε. Και ένα τελευταίο, το η στολή του φετινού καρναβαλιού, που πρέπει να τηθούμε όλοι, είναι ο ουρακουτάγκος. Μάλιστα. Αν οποιαδήποτε σύμπτωση με κάποια πέναλτι που δοθήκαν. Όχι, τελειώνοντας και πολύ σοβαρά να μιλήσω και με τον τέτοιο. Ναι. Το είδα το ματς, όντως έτσι δεν δόθηκαν αυτά, δεν δόθηκαν οι κόκκινες. Mm. Που σημαίνει με διδιταγμένη αποστολή, που τον είπαμε, ο Σκουλάς. Σκουλάς. Ναι, ρε φίλε, δεν σε δίνει 2-3 επειδή ας πούμε δεν πρέπει να στα δώσει να μην πας στο τελικό. Mm. Δηλαδή, πού μασάει να μην δεν σε δώσει και το άλλο. Mm. Εγώ λέω μαζί σου ήταν. Που δεν ήταν τόσο ας πούμε εξόφθαλμο όσο ήταν το άλλο που τον πήρε αγκαλιά και τον ξάπλωσε κάτω. Mm-hmm. Τι μασάει δηλαδή στο προτελευταίο της τέτοιας να μην στο δώσει γι' αυτό. Αφού ας πούμε είναι διαιτηταγμένα. Νομίζετε ότι οι διαιτητές είναι τίποτα άνθρωποι με συγκροτημένη προσωπικότητα που δεν φοβούνται και δεν άγονται και φέρονται. Α, ό,τι σε είπε. Τώρα είναι σαν να είναι κάποιος δικηγόρος. Δηλαδή άγονται και φέρονται. Θέλω να σου πω, οπότε, πέρσι οπότε ο Κομίνης. Το στείλανε εκεί και το λένε θα κάνει τα δύνατα δυνατά να περάσει ο Πανιόνιος. Όχι να περάσει ο Πανιόνιος, να μην περάσει ο Πάο. Δεν θα δώσεις μπέναλτι, θα βγάλεις μέχρι το 70 είχαν βγει 7 κίτρινες που λέμε όλοι σίγουρα έτσι και έτσι ο Σκουλάς. Ναι ρε φίλε, στο πρώτο τελευταίο λεπτό να πούμε, γιατί να πούμε να το δώσει, λέμε τώρα, όχι γιατί να το δώσει, ήταν, εντάξει, μαζί σου. Ναι, αλλά δεν μάθησε να δώσει τα άλλα που ήταν πιο εξόφθαλμα. Και εφόσον είναι συνδιαγμένη αποστολή, γιατί να σε δώσει και αυτό. Άρα... ανατρέπονται όλα τα υπόλοιπα. Γιατί φοβάται και τον μπάχαλο μετά από ένα σημείο. Ποιο μπάχαλο ρε, αφού τελείωσε εδώ, το έχει κάνει μπάχαλο μέχρι τότε. Δηλαδή, τι να μην δώσει δύο, τι να μην δώσει τρία. Δηλαδή αλλιώς θα τον σκοτώνανε, ξέρω εγώ και τώρα θα τον κρεμάγανε για να είναι πιο επώδυνος ο θάνατος, τι λέω και εγώ τώρα, βλακείς. Μάλιστα, έγινε. Πώς θα γίνει, ας βγει τώρα ένα καλό παπτσάκι να με απαντήσει. Αφού πάω να σε απαντήσω και δεν θα σε απαντήσω.
Τι τώρα, απαντήσεις, όχι δικηγορικά να πούμε. Δεν δικηγορικά. Σου λέω, ένας άνθρωπος που είναι εκεί πέρα, αυτός είναι άνθρωπος. Δεν είναι προγραμματίστηκε με τον αλγόριθμο ότι ξέρετε θα σφάξει τον ΠΑΟΚ. Όχι, πήρε τον Λί. Ποιος αλγόριθμος τώρα. Δέχεται πήρε τον Λί, τα πήγε μια χαρά. Ωραία. Και έμεινε ένα λεπτό μόνο. Ωραία. Και δέχεται δηλαδή, πίεση και από τους παίχτες. Και ξέρει ότι άμα δώσει ένα ακόμα εξόφθαλμα, που είναι εξόφθαλμα μάλλον, δεν το δώσει. Ξέρει ότι θα γίνει χαμός. Έλα μεταξύ μας. Ήταν εντάξει, πλάτη είχε, εξόφθαλμο δεν ήταν. Εγώ από τα replay που είδα δεν ξέρω ούτε αν χτύπησε στο χέρι, ούτε αν δεν χτύπησε στο χέρι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Καλά, ρε αγόρι μου, ναι, πες, δώσε την εξής, γιατί τζάμπα τώρα μιλάω και τόση ώρα να πω. Κρίμα, ναι. Λοιπόν, και δεν ήταν αλγόριθμος και είμαι, θα το δώσω αυτό γιατί δεν με παίρνει άλλο να μην πνίξω ακόμα ένα. Έτσι δηλαδή σκέφτηκε. Όχι, αυτό πρέπει να το 120 λεπτά πρώτα απ' όλα και αυτό παίζει μέσα στο παιχνίδι. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Δέχεται πίεση και από την κερκίδα και από τους παίχτες. Αυτό ακριβώς δεν έπρεπε όμως να είναι πρωταγωνιστής. Και ξέρει ότι τα φώτα είναι στραμμένα πάνω. Μα αυτά είπα και εγώ προηγουμένως, μαζί σου σε αυτά. Ναι, αλλά θα σου πω ότι και αυτό ανθρώπινα λειτουργεί. Θέλει να φάει τον μπαρ να πούμε. Πώς είναι δυνατόν τώρα στο τελευταίο λεπτό να δίνει πέναλτι να πούμε. Μάλιστα. Θα μας απαντήσουν και οι υπόλοιποι. Έγινε. Συγχαρητούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Είπαμε ρε φίλε 10 φορές. Αυτό που θύμισε και θα έλεγα παραλίγο ύποπτος είναι μπορέ. Έχουμε εδώ τον Παφούλια και μιλάμε να πούμε κατά πέναλτι αν είναι δυνατόν. Καλημέρα πώς. Φιλιά. Το επίδομα τι έγινε, ακόμα περιμένουμε. Να ρωτάει ο κόσμος. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν έγινε τίποτα με το επίδομα. Αλληλεγγύη. Ναι. Πρέπει να το έχουμε πάρει. Όχι, ενοικίου. Ενοικίου. Ο Τάσος Μητρόπουλος του λογοπηδί. Ενοικίου, τι δουλειά, δεν ξέρω. Τι δουλειά έχει, στις μονές έχουν ενοικίο. Μην ξεχάσουμε πριν το διάλειμμα, να βάλουμε και ένα τραγούδι. Τα βάλουμε βρε τραγούδι τώρα. Είδες, άστο να τώρα με τα οικονομικά. Σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη. Ρε πάρει. Παππούλια μου, αφού είναι Τσικνοπέμπτη, μία ερώτηση. Έχεις ντυθεί ποτέ στη ζωή σου καρναβάλι? Πολύ ωραία ερώτηση. Τι είπε τώρα. Αν έχεις ντυθεί καρναβάλι, ποτέ. Ναι. Και τι καρναβάλι αν έχεις. Ντύθει καράπι. Τι. Μαύρος. Εντάξει, άστο. Νομίζει ότι σα κοροϊδεύω. Όχι, ναι, το είπε, φτάνει. Εντάξει, έγινε. Εντάξει. Πάντω τι θα κάνει για να εντυπωσιάσει τι γυναίκε σήμερα που είναι και τι Τσικνοπέμπτη. Για πε. Θα βρει κάποιον που έχει αυτοκίνητο. Θα πάρει το τρίγωνο από πίσω. Ναι. Θα βάλει και δύο βερμούδε επάνω και θα γίνει το τρίγωνο των βερμούδων. Εντάξει. Αποδοκίμασε και ο Πάφ. Το πιάσε. Φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα, μας περίμενε. Για το τρίγωνο των βερμούδων. Λοιπόν, έχω τη λύση, ρε. Έχω την απάντηση για το 2019 το πέναλτι. Ναι. Γύρισε ο Σκουλάς και είδε ότι άρχισε να βγάλει άλλη νυχοκόπα το δίχτυ. Άρχισε να κόβει ο κόσμος το δίχτυ και σου λέει δώσε το πέναλτι γιατί τους βλέπω πολύ νυχοκόπτης κόβει δίχτυ να μπουν μέσα. Λοιπόν. Φίλε μου Πάφη. Ναι, yes my god, good morning. Αντί να δώσεις τα 18 ευρώ για να πας τη Μυτιλίνη. Ποιος σου το είπε για Μυτιλίνη? Εσύ. Α, εγώ, ναι. Α, ναι. Κατέβα κάτω, βρες ένα ταξί, δώσα 18 ευρώ στο ταξιτζή, να σε πάει στο φούρναρι εκεί στην πλατεία Τερψιθέας, να φας καμιά κοσαριά κρουασάν. Να πάρει και κανένα 2-3 για το σταθμό για να μην σε κατηγορεί και ο Μιχάλης ότι πας με άδεια χέρια. Σωστό. Νεγά. Αλλά το ίδιο είναι τώρα Σταυρούπολη με τη Μυτιλίνη. Τι λες. Το ίδιο πράγμα είναι. Μόνη πλατάδο εκεί. Μόνη στο ένα, μόνη στο άλλο. Μόλι λαζαριστών εμείς. Μόλι λαζαριστών έχουμε. Μήπως είναι ταρίφα ο κύριος. Όχι, δεν είναι ταρίφα. Μήπως είναι. Θες να σε πάω, έχω δρομολόγιο για καβάλα. Θέλεις. Άμα θες να μου δώσεις τα 18 ευρώ και πήγαινε. Θα να βγάλει ο Δημήτρη Αξίγκη. Δεν θα σε πάω στην καβάλα. Τι νομίζεις. Σελέμπριτ έχεις. Άρε Πάφη, δεν σκέφτεσαι επιχειρηματικά. Πάνε πάρ' τα κρουασάν από τη Σταυρούπολη, το φούρναρι και φέρε και εσύ θα φας
και με άδεια χέρια δεν θα πάω στο σταθμό. Δεν θα μπα, τα χέρια θα φτάσουν άδεια, είμαι σίγουρο. Εντάξει, να κανονίσω τον Μπάμπη να μου πει. Εδώ θα με κανονίσει εμένα. Εντάξει, έγινε. Με τον Μιχάλη θα κανονίσει. Με τον Μιχάλη θα κανονίσει. Που είναι και ο Φούρνο. Γιατί ο Μιχάλη ξέρει. Έτσι. Έχει πάει με τον οδηγό. Έχει τον οδηγό του εκεί. Έγινε, φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμουλά. Ταφή. Χαίρετε. Πάφη, μ' ακούς. Ακούω. Λοιπόν, άκου. Το ταξίδι θα το κάνεις την Τρίτη, όπως είπαμε. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί στο σταθμό. Εκεί που είσαι τώρα θα είμαστε μαζί. Μαζί. Κύριε Αναστάση, κύριε Αναστάση, είστε εσείς. Είστε εσείς. Κύριε Αναστάση, εσείς είστε. Εγώ είμαι. Είμαι εγώ. Δεν το πιστεύω. Το πρωί μίλησα και με Αναστάση και με Σάκη. Δεν παίζει την κατάσταση. Χαμός. Δεν ξέρω, Ρουβάς. Καλημέρα στην γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Ωνατός. Πάπη μου, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Εγώ για σένα ξύπνησα, να ξέρεις. Αλλά... εγώ δεν ασχολούμαι. Εγώ λέει δεν ασχολούμαι. Ο Πάπη. Δεν με νοιάζει αν έχουν... 400% κατοχή μπάλας, αν έχει κερδίσει 500 κόρνερ. Ναι. Η ξεφτύλα σε όλο το μεγαλείο. Μάλιστα. Γιατί ξεφτύλα. Ξεφτύλα, μην μιλάς. Εντάξει, δεν μιλάω. Λοιπόν, τους δώσατε το πρωτάθλημα, ας μην κατέβουν άλλα παίξουν και κύπελο. Γιατί τα πράγματα είναι πλέον ορατά. Αυτή η ομάδα του δημοσίου, ας πούμε, σπρώχνεται από παντού. Και δεν είναι τίποτα, δεν σεβάστηκαν και τον ιδρώτα αυτό το παιδιό του Πανιωνίου. Μάλιστα. Ναι, σκουλάς και μουλάς και να μην πω κάνω καμιά καταληξία. Ναι. Πού το είδες το παιχνίδι χθες? Πάπη μου, το παιχνίδι το είδα σπίτι, ρε φίλε. Το είδες, γιατί λες επειδή δεν ασχολείσαι με... Ναι, όχι, έκατσα χθες γιατί το βλέπα το έργο να έρχεται. Μάλιστα. Είδα, ας πούμε, μέχρι τέλος του παιχνιδιού. Μετά πρέπει να πάω να κοιμηθώ, ας πούμε. Ναι. Για αμερόληπτη γυναίκα μου, ας πούμε, που δεν είσαι καθόλου Άρης. Ναι, για αμερόληπτη, ναι. Με λέει έτσι που σου παρακτηρίζουν, λέει πάλι σπρώχτηκαν. Μάλιστα, σπρώχτηκαν, μάλιστα. Όλο τυχαίως πήγες και κοιμήθηκες γιατί πετάχτηκε ένα τρίμπαλο κάπου στη Μαδρίτη, λέω εγώ τώρα. Άσε μας, ρε φίλε, τώρα. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα παιδιά, 3-0. Το Champions League θέλω εκεί. Α, μάλιστα. Η Liverpool ή η Real θα το πάρουν. Μάλιστα. Έγινε. Τώρα αυτούς αυτούς να γεια σου ρε Πάφη. Σε χαιρε... Έχω εγώ ένα αδελφίνι πάει τσάπα που θες, θα σε ναι, στείλω εγώ. Σε στείλει το αδελφίνι. Okay, okay. Έγινε, το δέχτηκε. Έγινε, άντε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Μπαμπίνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Χαμός ημέρα στη γραμμή. Τσικνοπέμπτη, δεν θα είναι να μην είναι. Γεια σου Πάφη, γεια σου Αναστάση. Χαίρετε. Χαίρετε. Μπαμπίνο, παρακαλώ. Η φίλη Αριανή, ρε φίλε. Εκτιμάζεται τα πληκτρολόγια, όλα τα είχαν έτοιμα να πούμε, την καζούρα. Ξαφνικά έρχεται στο 119 και τους τα χαλάει όλα. Ούτε την καταθετητικά δεν βρήκα στα φαρμακεία, ούτε κάποια και τον κεφαλικό του για την πίεση του, τίποτα. Ο Σκουλάς ήταν απαράδεκτος, για 120 λεπτά θα πω εγώ. Δηλαδή υπήρχαν αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι σχεδόν ακατανόητες για μένα. Δεν γίνεται να γίνεται σχαριά από πίσω να δείχνεις πλεονέκτημα και συνέχεια να μην δείχνεις κάρτα στον παίκτη. Ναι. Δεν γίνεται να βλέπεις τη φάση του Καμαρά και να μην αποβάζεις τον Καμαρά. Αυτό δεν το χωράει λογική. Η φάση του Κρέσπο έχει καθαρό οπτικό πεδίο. Δεν υπάρχει κανένας παίκτης μπροστά του, παιδιά. Βλέπει καθαρά τα χέρια του αμυντικού. Και επειδή ξέρει ότι πρέπει αν σφυρίξει το πέναλτι, και κόκκινη κάρτα στην ουσία καταδικάζει τον Πανιόνιο, δεν το κάνει. Δεν θα πω για τις άλλες φάσεις που υπήρχαν, κοντεύαν να τους δέσουν όλους, για να μην πάρουν κεφαλιά. Ακόμα και κεφαλιά που πια, ας πούμε, στον δεύτερο κόλπο. Ναι, Λευτέρη. Είναι και εκείνο, τον έχει πάρει αγκαλιά ο Σταυρόπουλος και τον ρίχνει κάτω. Μπορείς να απαντήσεις στο ερώτημα του... Του Top Gun, λέει, γιατί αυτή τη στιγμή που ήθελε, λέει, να καταδικάσει τον ΠΑΟΚ, γιατί έδωσε το τελευταίο πέναλτι τότε? Ας το πήγαινε όλο το έργο έτσι. Αυτή είναι λογική. Κοίταξε, ένας διαιτητής μέσα στο παιχνίδι νιώθει μέχρι που τον παίρνει, φίλε. Είναι, μα τον πήρε για 119 λεπτά, σου λέει, ας πούμε, και γιατί, ας κάνεις και το τέλος. 119 λεπτά ήταν μια φάση τόσο εξόφθαλμη το πέναλτι αυτό που έδωσε. Που φαντάζομαι ότι
σκέφτηκε εκεί τη στιγμή ότι δεν μπορώ να μην έχω δώσει όλα αυτά που δεν έχω δώσει μέχρι τώρα και να μην δώσω ούτε αυτό. Ναι, αλλά αν θέλεις να καταδικάσεις, το κάνεις μία. Να φαντάστηκε, Μπάμπη, να φαντάστηκε ότι ξέρεις τι, μήπως του χρόνου δεν θα είμαι και εγώ στους πίνακες γιατί έκανα σφαγή. Άμα αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, όπως έκανε ο Αερετόπουλος. Αποδείχθηκε βέβαια ότι τα φιντάνια που προέκυψαν μετά ήταν και συντοστημένοι, ήταν και ανίκανοι. Δηλαδή πλέον υπάρχει και θέμα ικανότητας στους διαιτητές. Δηλαδή ο χθεσινός και να σε σφάξει να θέλει, το κάνει με τρόπο άγαρπο. Ακόμα και για τον ίδιο το σκοπό. Αν πούμε ότι είχε σκοπό. Δεν είναι κακός διαιτητής. Ο Σκουλάς προωθείται σαν καλός διαιτητής. Και οι διαιτητές του μέχρι τώρα ήταν σχετικά αρκετά καλές κιόλας. Δηλαδή το χθεσινό εμένα μου δίνει μόνο πρόθεση. Δεν γίνεται ένας διαιτητής ο οποίος θεωρείται καλός να πηγαίνει να δίνει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή εμένα ποιος μου λέει ότι δεν είχε σχέδιο μέχρι ένα σημείο να τους εκνευρίσει όλους να πάει το παιχνίδι έτσι και να γίνει και καλαντούρες η Μπάμπη. Α, εντάξει. Και να περιμένω... Α, εντάξει. Μίλα από αυτό τον Ολυμπιακό όλα τα περιμένουν, να ξέρεις. Δύσκολα. Όλα. Δύσκολα. Αν ήταν θα γινόταν σε κάποιο άλλο μάτσα, ας πούμε, να προκύψει ένας τέτοιος εκνευρισμός που είχε πολύ περισσότερο κόσμο και τα πράγματα ήταν πιο ακριθμά. Πάντως τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, πραγματικά παλέψανε σε αδύσκολες συνθήκες στο παιχνίδι μέσα, τις αντιμετωπίσαν όλες, δύσκολα εύκολα περάσαμε. Το μόνο που με στραγωρεί ότι η ομάδα θα πάει στο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό και θα έχει μεγάλο βαθμό κούραση. Ναι. Ξοβιερίνια πώς θα μπορέσει να ο Μπίσεσβαρ. Εγώ τον Ντιέγκο σκέφτομαι. Ο Ντιέγκο παιδιά κόντισε να αφήσει την ανάσα του κάποια στιγμή. Όχι, την άφησε. Την άφησε. Ναι, έχανε την μπάλα και δεν είχε κουράγιο να κυνηγήσει. Ο Βιερίνια το. Όχι, αυτό το κάνει και ξεκούραστο. Αλλά ο Βιερίνια ήταν, τον παρατηρούσε κανένα πεντάλεπτο, έκανε διατάσεις προς το τέλος. Αλλά πού βρήκε και έτρεξε μετά τον γκολ. Το τι sprint έκανε για να φτάσει στην κερκίδα. Βέβαια, μαγική παλιά του Ριβέρα στο Βιερίνια για το τρίτο γκολ, το οποίο θα μας βγάλουν και εκεί τρελούς, κοντεύουν να το βγάλουν φάση τερματοφύλακα, ας πούμε. Αυτός ο τερματοφύλακας πια τον φυσούσες, τον κοιτούσες και έπεφτε. Η φάση του Κρέσπο, Μπάμπη, εσύ τη βλέπεις φάουλ. Ποια φάση? Το ακυρωθέν γκολ του Τσούμπα. Ο εκφωνητής λέει ότι πάει με τον αγκώνα. Τώρα, ας πω, το χέρι που φαίνεται στην κάμερα δεν είναι με αγκώνα, αλλά το άρα μπορεί να είναι τώρα, εντάξει. Ούτε ο Κρέσπο διαμαρτυρήθηκε δηλαδή. Γιατί υπήρχε μια φάση κάποτε πολύ χειρότερη σε ένα παιχνίδι Ηρακλής ΠΑΟΚ πριν μερικά χρόνια με τον Όλσεν, όπου τότε θα μας βγάλανε όλοι τρελούς ότι ήταν μια ποδοσφαιρική φάση και καλά, η οποία στην Αγγλία ποτέ δεν θα δινόταν φάουλ. Θα θυμάσαι και το 3-3, έτσι. Ναι. Φέτος ο Μπαράλος στο Μασχαλάκι. Φέτος. Καλά, εντάξει, αυτά δεν τα συζητάμε. Άμα κάνουμε φέτος ένα DVD, δηλαδή αυτό το πρωτάθλημα, παιδιά, δεν θα υπάρχει, το να φύγει πρωτάθλημα από την Αθήνα εδώ και τόσα χρόνια που δεν έχει φύγει, θα είναι υπέρβαση. Υπέρβαση. Και δεν ξέρω ειλικρινά αν θα είμαστε σε θέση του χρόνου να το επαναλάβουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα να το κάνεις επί δύο χρόνια, να παίζεις κάθε μάτσα να είναι τελικός, να σκυλιάζουν όλοι με σένα, να έχεις απέναντί σου τα πάντα και να... Του χρόνου μιλάμε ότι μπορεί να έχουμε και αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω. Βλέπεις τι γίνεται. Μπορεί να έχουμε αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, όλα περνάνε από το μυαλό μας. Βέβαια. Αλλά εγώ ξέρω... Όταν βγαίνει, ας πούμε, δεν ξέρω, όταν βγαίνει εκπρόσωπος μιας πάει, οποιασδήποτε πάει να είναι αυτό και να ανεβάζει, ας πούμε, σαφέστατες αιχμές, ας πούμε, ως προς μια κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, ασκώντας ουσιαστικά αντιπολίτευση, μπορείς να αντιληφθείς πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και υπάρχει διαμέσου του ποδοσφαίρου, ουσιαστικά. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα, έγινε. Καλημέρα. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 7 και 5 πρώτα λεπτά. Ζητήσω συγγνώμη από τις γραμμούλες. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα για να συνεχίσουμε την κουβεντούλα. Πάφη μου, μπορείς να ζητήσεις το τραγούδι που ήθελες για να αποχωρήσουμε. Λοιπόν, ζητάς συγγνώμη από τις γραμμούλες, αλλά πρέπει να τα ακούσουμε αυτό γιατί είναι τσικνοπέμπτη. Πώς το είπες, βρε αγόρι μου, τι. Τα πάντα είναι μάταια. Έτσι, έτσι. Πρόδρομο Τσαουσάκη. Εορταστικό. Σχεδόν μπαμπολέιρο επίπεδα. Ναι. Πάμε ένα εορταστικό, πάμε ένα καρναβαλικό κομμάτι, κυρίες και κύριοι, εδώ. Στο λόγο επειδή. Ο γαμάν. Αλλά ρίχτω. Αδικήθηκα, πού είναι αδικήθηκες.
Αντικήθυρα. Αντικήθυρα, πού είναι. Τα αντικήθυρα, απέναντι από τα κήθυρα. Πού είναι αυτό, δεν το, το ξέρεις. Ποτέ δεν θα τα βρούμε. Ξέρεις. Αλλά... Έχει κάτι ωραίες μονές εκεί στα αντικήθυρα, να ξέρεις, ψάξ' το. Πού είναι. Μελίσια πάρα πολύ. Είναι κάτω από την Πελοπόννησο. Μακριά. Δεν έχω πάει. Δεν έχεις πάει, να πάει. Πάμε, πάμε. Πάμε, εδώ στα ρε πρόδρομε. Ωπα, έλα καρναβάλι, πάμε! Άιντε, τσιμπλοπέτρι! Αλλά! Χαρά έχουμε! Και τελαπόγκο! Και τελαπόγκο! Ανθρώπε μη πληγώνεσαι, πολλούς καημούς μη βάζει. Πες τα ρε Πάφη ρε, πες τα ρε καρναβάλια και να πούμε και χαζά. Γιατί πριν έρθει η ώρα σου. Τι θες να τον εφάσω. Λίγο, λίγο. Ναι, έλα πάρ' το. Να ξέρεις θα πεθάνεις. Ρε καλημέρα σου όλο τον κόσμο. Καλή αποκριά. Τίποτα δεν κερδίζουμε απ' τη ζωή ετούτη. Γλέντα λοιπόν όσο μπορείς. Έτσι, έτσι αγόρι μου, μεγάλε Πάφη. Όλο το ξέρεις. Τα πάντα είναι μάταια. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Δεν έχει άλλο, φτάνει τόσο. Να κάνουμε και διάλειμμα, άντε. Χαιρέτα το λαό σου, πες ένα γεια. Άντε, γεια σας. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Δεν πήρατε σήμερα, δεν πήρατε. Τα πάντα είναι μάταια, Πάφη μου, τα πάντα είναι μάταια. Τσάω. Κούβα, κούβα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Όχι, στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Ήρθε ο φίλος μας ο Πάφη, τα έκανε γιάμπαλο και εξαφανίστηκε. Μας έβαλε να βλέπουμε και 4Ε. Πού το βρήκε μέσα σε όλα τα κανάλια. Νόβα έχουμε, Κοσμοτέ έχουμε, τα πάντα έχουμε. Με τα μάτια, ρε. Κατευθείαν 4Ε. Όχι, αυτό θα δείτε. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρεούλα μας. Τι συμβαίνει, δεν μπορούμε να σας το εξηγήσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Πάπη. Κύριε Λευτέρη. Βανιδάδε, βανιδάδες. Το Γιωβανιδάδ, Ματαιώτης Ματαιωτήτος, από τα Ματαιώτης. Και να σας πω και το άλλο. Ναι. Νίνα Σιμώνε, Σίνερμαν. Power to the Lord, ρε. Αυτό power ακριβώς. Power to the Lord. Τσάω, ρε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Παμπή. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, εγώ για άλλες εβδομάδες δεν μιλάω, ξέρεις. Βέβαια, βέβαια. Για να δεις, ας πούμε, πόσο στη Μενουά είναι όλα. Αυτή εδώ τώρα τα ρεζίλια του ποδοσφαίρου θα πέσουν με τον Αστέρα. Τώρα στο λέω. Α, λες, μπερδεύεσαι. Μήπως, αν πάει τελικό τώρα πάω Καστέρα Τρίπολη, τι γίνεται σε αυτό το σενάριο. Πώς θα πάει πάω Καστέρα Τρίπολη. Επέξει, πάω Ολυμπιακός, λέω εγώ. ΑΕ Καστέρα Τρίπολη, προκριθεί ο Αστέρα, προκριθεί και πάω. Και θα με θυμηθείς. Γιατί να. Ναι. Αυτά που σε λέω εγώ μάλιστα, τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι. Ωραία, καταγράφεται αυτό 28 του Φλεβάρι ότι θα είναι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης ο ημιτελικός. Δεν έχουν τα μούτρα και μιλάνε και όλα για διαιτησία. Ερώτηση, αν ο τελικός είναι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης και ο Άρης είναι πέμπτος και θέλει νίκη του ΠΑΟΚ. Ναι. Ε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Δεν σε ενδιαφέρει. Και δεν βγει η Ευρώπη δηλαδή. Ναι, δεν πάρω αυτή τη δίδυλο, καλύτερα να μην βγω. Μάλιστα, καλύτερα να μην βγεις. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Και αυτό καταγράφηκε. Αυτός τώρα έχουν τα μούτρα και βγαίνουν και μιλάνε ποιοι ο σφιοκάμπτες. Μάλιστα. Άντε, γεια. Έκλεισε. Να το, σώξε, ακούει. Ακούς. Όχι, δεν ακούει. Για πες, απάντησε, το σ' ακούει. Να μας πει, γιατί εγώ δεν τον άκουσα τη Δευτέρα, δεν ξύπνησα. Ναι, δεν ξύπνησες. Ο Βέλεχ ήταν offside. Όχι, κατά τον... Α, δεν ήταν, εντάξει, sorry, Πασχάλη, βιάστο. Θα το πω εγώ, ρε παιδί μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλά, εμείς, σαν πουθενάδες, σαν τίποτες, είμαστε απαράδεκτοι, αλλά και εσύ, είχες εκεί να πούμε το Αστέρι. Και άφησε εμάς τους πουθενάδες να μιλάνε τώρα για ποδόσφαιρα και για ροποτάκους. Είσαι απαράδεκτος, δεν ξέρεις να πούμε. Αυτές οι ευκαιρίες είναι λίγες να πούμε. Έτσι. Έπρεπε να απαγορεύσεις το υπόλοιπο κοινό, έστω για αφού θα καθόταν και τη μισή εκπομπή, να τον αφήσεις εκεί να παίξει μπάλα, να οριάσεις. Αυτά τώρα, πρέπει το κοινό από μόνο του να τα αντιλαμβάνεται. Δεν γίνεται, όχι, τι να τα αντιλαμβάνεται. Αφού είπα, είμαστε πουθενάδες. Τώρα πάω και να απαντήσω στο φίλο του Δασκητά ότι να του πω εγώ ότι ο Βέλεθ ήταν από τον γόνατο και μετά ήταν offside. Αλλά να του πω όμως κιόλας ότι τα 6-7 χρόνια που είναι εδώ ο Ιγνατίεβιτς έχει δώσει 100-120 εκατομμύρια για να
μην χάσει δύο φορές από τον Άρη μέσα στην Τούμπα. Μα δεν έπαιξε κι άλλες δύο. Γιατί, για το κύπελλο. Η πρώτη, α, ο για πρώτος, φέτος πρώτος λες. Αγώνας. Ναι. Ναι, για φέτος, όταν ανεβήκαν, πρώτος αγώνας. Και τώρα να μου πεις και εσύ τώρα έτσι, επειδή είσαι και σπουδαγμένος, τουριστοπτυχία ρε ακόμα. Κάτσε τώρα αυτές οι ερωτήσεις, ένα τσικνοπέμπτη, δεν πέμπτε καθόλου. Χρήστο, Χρήστο. Εντάξει, το πήρες και το πήρες σπουδαγμένος είσαι, δεν μπορείς. Γιατί να το κρύψω μετά, να μας πεις τώρα δηλαδή στα παιχνίδια, τα δύο του Πάου Κάρης και του Άρης Πάου, δηλαδή, ήσασταν καλύτεροι ή αν κέρδιζε ο Άρης και στα τρία. Θα ήταν, ας πούμε, έκπληξη. Θα μου πεις εσύ τώρα, δηλαδή, έτσι ωραία μιλάμε, χωρίς να θέλουμε να πειράξει. Συμφωνώ ότι τα τρία παιχνίδια που έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη ήταν μέσα στα 5, 6, 7 τη σεζόν που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Αλλά από αυτό, μέχρι το να κερδίσεις και τα τρία, έχει μια απόσταση η οποία είναι στο εξής ζήτημα. Πρέπει να βάλεις και την μπάλα προς τα μέσα για να πάει στο τέρμα. Ναι, χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Ναι. Ο Πασχαλάκης, εγώ προχθές στο ματς, πιο πολύ συνεισέφερα τον Πασχαλάκη. Mm. Μια φορά πήγε μπάλα μέσα, δεν την έπιασε γκολ. Δεν την ξανάπιασε την μπάλα. Πώς να κερδίσεις δηλαδή. Δηλαδή, μην ξεφεύγετε λίγο. Παίξατε δηλαδή, καλά. Έχετε καλή ομάδα φέτος. Δηλαδή, μπράβο σας. Στηρίξτε την, γιατί κακό στην ομάδα σας κάνετε εν τέλει με αυτό το πράγμα. Γιατί, με το, ποιο το κακό, με το να βγαίνουν όλες την εβδομάδα και να πανηγυρίζουν λες και πήραν το Μουντιάλ. Να βγάζουν φωτογραφίες νίκης. Όχι ρε, ούτε μιλάμε τώρα, βρε, μαζί μιλάμε τώρα, μωρέ, άσε τώρα, μην κάνεις αναφορά σε άμα τέτοια ή τι λένε. Μην πέφτεις αυτή την παγίδα. Δηλαδή, το ότι βγήκανε ας πούμε αρκετοί Αριανοί και υποτίθεται πανηγυρίζα που λες εσύ, δεν έγινε έτσι. Είναι δηλαδή από αυτή την, πώς το λένε, την υπερ... νεοπλουτιστική κατάσταση. Τάλιρο, βγαίνει ο άλλος να πούμε αν από το 60 και μετά είναι μόνο 3-0, είστε έτοιμοι όλοι, θα φωνάζουμε, βγάλτε τις φανέλες όσον αφορά τους παουτσίδες, είναι βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα. Κάτσε, δεν θα δεχτώ τίποτα δηλαδή, κάτω από Τάλιρο. Από τη μία λέμε, ας πούμε, για να καταλάβω κι εγώ εδώ σαν ουδέτερος, ότι το χρήμα δεν παίζει μπάλα. Ή παίζει μπάλα. Δηλαδή έπρεπε από τη στιγμή που έρχεται κάποιος, ας πούμε, εύρος της οικονομικής επιφάνειας και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αυτομάτως να του δίνονται τα πρωταθλήματα. Με αυτή τη λογική δεν θα έβγαινες. Δεν θα έβγαινες και θα έλεγες, α, ήρθε ο Ιβάν και με το που ήρθε κατευθείαν του δώσανε πρωτάθλημα. Ίσα-ίσα αυτό δεν αποδεικνύει το αντίθετο. Το έδειξε ρε παιδί μου. Ναι, δεν, ότι ένας, ναι, ένας, ναι, ένας, ένας επενδυτής, όπως θέλουμε να το λέμε εδώ στην χώρα μας, ναι, έρχεται, ναι, βάζει λεφτά και δεν παίρνει τα πρωταθλήματα. Αυτό δεν δείχνει κάτι. Λέω εγώ τώρα, κάνω μια ερώτηση. Μα φάνηκε και έξω, ναι, και άλλα πρωταθλήματα. Δηλαδή με το χρήμα θα πάρεις τους πρωτοκλασσάτους. Ναι, γιατί... Αυτό όμως δεν θα έχεις άμεσο αποτέλεσμα. Το λέω γιατί σε ένα επίπεδο καζούρας, ας πούμε, λένε, ξέρω εγώ, οι αντίθετοι φιλαθλοί από αυτούς τους, ναι, ΠΑΟΚ, ότι έβαλε τόσα λεφτά και δεν πήρε ακόμα τίποτα, δεν παίρνει. Αυτό δεν αποδεικνύει κάτι, ίσα-ίσα. Ναι, ότι με τα λεφτά τώρα, μόνο δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνεις ομάδα, παίχτες, πολλά, ναι, προπονητές. Ναι. Να πάρεις προπονητή χωρίς κούφο, νοοτροπία, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει τον μπουφάν. Ρε εσύ, είπαμε, με τον μπάτζετ, έχεις κάνει το 80% εγώ πιστεύω, και μακρόπνα δεν πρέπει να σου φύγει τίποτα. Την ίδια εποχή υπάρχει μια κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο που η παραδοσιακή μεγάλη είναι μεταξύ φθοράς και θαρσίας. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πρώτο γύρο δεν βλεπότανε. Και ο Ολυμπιακός έκανε επικοκάλωση, αυτό το κλασικό παράδειγμα. 5 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν υπήρχε. Ο Παναθηναϊκός, επειδή ψήφισε ο ΠΑΟΚ, παρέμεινε που έπρεπε να ήταν γάμα εθνική. Και λέγαμε ότι και φέτος αν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ, δεν το πάρει ποτέ στη ζωή του. Να πούμε πώς θα γίνει. Δηλαδή οι Αθηναίοι κάποτε θα ενισχυθούν. Δηλαδή ο Ιβάν τι άλλο να κάνει, έβαλε τα λεφτά, αλλά από εκεί και πέρα άλλαξε 4-5 συμβουλάτορες. Είναι έτσι, δεν είναι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μόνο να παίρνεις τα λεφτά, πρέπει να έχεις και. Ναι, πρέπει να έχεις και. Άργησε να το κάνει. Κατάλαβε. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι επιστήμη, δεν είναι άιντε πάρε 10 παίχτες και βάλε. Εγώ άλλο θέλω να πω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ ήταν σαν απόδοση, με την καλή έννοια μιλάω, 5 φορές κάτω από την περσινή. Πέρσι ας πούμε έβλεπε μπαλίτσα ο ΠΑΟΚ. Φέτος ήταν με την ψυχή στο στόμα, με ένα 0, με μισό 0. Έβαλε και τα τριάρες του κατά. Εντάξει, και πέρσι δεν κέρδιζε άνετα. Φέτος έβαλε περισσότερες τριάρες και τεσσάρες. Αλλά πέρσι έπαιζε καλύτερα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή σαν απόδοση, σαν ευχαριστώ τα υπαρξίδες μπάλα και όλα αυτά να πούμε. Κατάλαβες. Μάλιστα. Εντάξει, αλλά
Το λάθος παραμένει. Άφησε τον παππούλια και έφυγε και εμείς συνεχίζουμε. Έτσι, αυτά είναι λάθη. Θα μιλάμε αυτά τώρα. Έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Το στρατηγικό. Σαν αυτούς που βγαίνουν και τώρα και λένε σας φταίει που έφυγε που δεν είχαμε Πρίγιοβιτς, ας πούμε, κάποιοι. Γιατί μέχρι και αυτή η άποψη ακούστηκε, νομίζω. Θα είναι κατάλληλο το μάτς για να ακουστεί αυτό. Από την Κυριακή, νομίζω. Δώσανε τον Πρίγιοβιτς να πουλήσουν τον Πρίγιοβιτς για ένα πρωτάθλημα. Εδώ πέρσι χάνουμε στην Τρίπολη που είχε τρεις μήνες δεν χάναμε πουθενά και βγαίνει ο άλλος και λέει πουλήσατε τον Τζίμι Ροτ. Καλά, εννοείται. Πάντα οι καλύτεροι είναι αυτοί που δεν αγωνίζονται. Είναι δεδομένο στη χώρα μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, ρε φίλε Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Η μιζέρια σε αυτή την πόλη, ρε φίλε, είναι δίκη βασιλεύει. Όλοι περιμέναν το παιχνίδι με τον Άρη να δει στραβή. Έτσι, στραβή η τοχή, έτσι, γιατί όλοι περιμέναν να ρίξουν ότι θα φάμε πέντε, θα βάλουμε πέντε γκολ τον Άρη. Αυτό θέλαν όλοι. Mm-hmm. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει πολύ, πολύ μύρλα. Πολύ μύρλα. Όχι μόνο στη δικιά μας ομάδα, και στο Άρη τα ίδια θα συνέβαινα, είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Τώρα, κάτω στην Αθήνα, φίλε, την εσωστρέφεια δεν την αντέχουν εύκολα. Δηλαδή. Σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, δεν είναι ποτέ. Ο ναι. Ολυμπιακός είναι ποτέ σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα. Κάνουν όμως καλλιτεχνικό damage control. Δηλαδή έχουν έτσι. Πείσει τους εαυτούς τους ότι παίζουν μπαλάρα. Ναι. Και έτσι είναι έχουμε τριάσει αυτό που λες την εσωστρέφεια. Ναι. Εμείς εδώ το παίρνουμε και το κάνουμε... Κοίταξε, όταν θα ξαναρθεί ένα στραβό αποτελέσμα, θα σου πω εγώ μετά πόσο πολύ τη συμμετριά ο Ολυμπιακός ο οπαδός. Είναι δύσκολος ο οπαδός. Έτσι. Η ιδιοσυγκρασία του είναι πολύ απαιτητική. Δεν συμβιβάζεται εύκολα. Έχει μάθει σε πρωταθλήματα, βλέπει, δεν τον νοιάζει πως τα παίρνει. Ούτε τον ένοιαζε. Εσύ φαντάσου, γιατί τώρα θα αναφερθώ στο Top Gun, ήταν ο προηγούμενος. Ναι. Λοιπόν, φίλε Top Gun, αυτό είναι που τους χαλάει περισσότερο. Γιατί εδώ πάνω υπάρχει ένας άνθρωπος που βάζει λεφτά τρελά και θα συνεχίσει να βάζει και γι' αυτοί αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ότι για να το φτάσουν πρέπει να βάλουν. Πότε βάζουν πραγματικά λεφτά. Ο Μαρινάκης. Πότε έβαζε πραγματικά λεφτά. Τα οποία έβαζε λεφτά και τα τρία τέταρτα τα έπαιρνε από το Champions League πίσω. Ο Μαρινάκης έβαλε λεφτά την πρώτη χρονιά που δεν έπαιξε Ευρώπη, Champions League. Βγήκε μετά και έκτοτε δεν έτυχε χρονιά να μην παίξει. Παρά μόνο τώρα. Έτσι. Ξέρεις θα πει ένας Ολυμπιακός δεύτερη συγχρόνια χρονιά χάσει πρωτάθλημα. Μιλάμε παιδιά για ένα σωματείο που έχει καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Σε αυτό το τέλμα που έχει επιλέξει το ποδόσφαιρό μας, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Ολυμπιακός στο σωματείο. Έγινε. Μόνο τον εαυτό του. Αυτό. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως και στα ίντερνετια καλύτερα να παίζει ο Πάκος Τσικνοπέμπτη. Αυτό μοιάζει ο Πάκος Τσικνοπέμπτη παίζει. Και αποτυγχάνει. Καλά, δεν έπαιρνε αποτέλεσμα. Αλλά τώρα μας το χάλασε, να πούμε. Μας έπαιξε χθες και έγινε έτσι πως έγινε το παιχνίδι που δεν γίνεται και να μην ασχοληθείς. Είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τη φετινή χρονιά, επίσης ακόμα μια χρονιά που δεν βαριέσαι καθόλου να τα παρακολουθείς. Πάντα κάτι έχει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το μάτς χθες εξελίχθηκε έτσι ώστε να μην ήταν αδιάφορο. Ναι. Δηλαδή, άμα κερδίζαμε 2-0 στο ημίχρονο, σήμερα τώρα ας πούμε, θα λέγαμε εδώ και τελαπόγκο, ας πούμε. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν μήπως το πέναλτι ήταν καμία εντολή Ιβάν να το δώσει στο τέλος ο Σκουλάζ. Γιατί το Open μετέδιδε και Real Barcelona. Λέει κάτσε ρε παιδί μου. Πάλι ακόμα ένα παιχνίδι πήραμε τα δικαιώματα να μεταδώσουμε. Γιατί το μάτς τελείωσε 10 και κάτι. Ναι, ακριβώς. Όλοι ασχολιόταν με το αυτό. Μετά γυρίσανε, ήταν όλο το δεύτερο ημίχρονο. Και είναι τυχαίο ότι με το που τελείωσε το μάτς του ΠΑΟΚ και γυρίσανε, επιστρέψαν όλοι από το γήπεδο στα σπίτια του, στις καφετέριες. Άρχισε να φορτώνει ο Σοάρες. Ναι. Για τότε το κρατούσαν Ελλάδα. Για να καταλάβετε πώς έγινε. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, κάνω μια εικασία. Γιατί είχαμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, τώρα αυτά δεν πολύ απασχολούν. Πρέμιερ τουλάχιστον περάσαμε αέρα. Η Λίβερπουλ, πεντάρα. Και η City συνέχισε με νίκες. Οπότε τα πράγματα πηγαίνουν ως έχουν στην παρούσα φάση. Ξέρω τι άλλο αξίζει να σταθούμε χθες. Νομίζω η κουβέντα σήμερα αυτή θα είναι. Ξεκάθαρα το πέναλτι στο 119. Ναι, αλλά πριν εμάς δεν μας δώσανε πέναλτι και δύο κόκκινες και... Αλπά που όντως έχει δίκιο νομίζω ο ΠΑΟΚ όσον αφορά το πέναλτι του Κρέσπο. Από τις χειρότερες που έχουν υπάρξει, ας πούμε. Είναι θέμα ανικανότητας. Δηλαδή και στο ερώτημα του. Όντως, δηλαδή μπορείς να. Ευσταθεί το ερώτημα που έθεσε ο φίλος μου στο Μπουκάνο ότι αν θέλει να σε σφάξει και να σε κατατροπώσει, δεν σου δίνει καν ούτε αυτό. Που
είναι, δεν είναι, δεν ξέρεις. Δηλαδή, το βλέπει μόνο ο διαιτητής που είναι μπροστά και έχει απόλυτη επαφή με την φάση. Αλλά είναι το ότι οι Έλληνες διαιτητές τελούν υποσύγχυση γενικότερα. Είναι τόσο απρόβλεπτοι. Αυτό εκεί το επιχείρημα είναι το εξής. Στην Ευρώπη, όταν θέλει να σε σφάξει, είναι καλλιτέχνες οι άνθρωποι. Ξέρουν να το κάνουν σωστά. Γιατί ξέρουν πώς θα το κάνουν. Είναι καλοί σε αυτό που κάνουν. Οι Έλληνες διαιτητές δεν είναι ούτε καν σε αυτό καλοί. Δηλαδή, και να θέλει να σε σφάξει, δεν είναι ικανός να διαχειριστεί το μάτσες έτσι, ώστε εσύ να μην κερδίσεις και αυτός να μην ξεφτυλιστεί. Εγώ νομίζω ότι γενικότερα αυτό που έχουμε παρακολουθήσει το ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω εγώ 30-40 χρόνια πόσο καιρό βλέπω ποδόσφαιρο, είναι ότι αν σε ένα παιχνίδι υπάρχει δόλος από τη διαιτησία για να προωθήσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, νομίζω το κάνει εμφανώς ούτως ώστε να δηλώσει ο διαιτητής ότι εγώ δες προσφέρω, ναι, 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 προσφέρω. Ναι. Δεν το κάνουν ας πούμε, καλλιτεχνικά, γιατί καλλιτεχνικά εννοείται. Μπορεί ένα παιχνίδι με τα offside, με τα αυτά, με τα έτσι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γύρεις μια πλαστικά υπέρ μιας ομάδος, αν θέλεις να καθορίσεις ένα αποτέλεσμα. Δεν θα αρέσει αυτό στον κύριο Νίκο και στον Πασχάλη, αλλά ο Σπάθας, το Χαριλάου, κάνει ένα χειρουργείο κατά χιλιοστό. Δηλαδή, μπλοκάρει την μπάλα ο Χαλκιάς, χωρίς να έχει γίνει τίποτα, δίνει επιθετικό φάουλ υπέρ του ΠΑΟ για να μην βγάλετε επίθεση. Το κάνει όμορφα. Ο χθεσινός ήταν άγαρπος. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ρε ασκητά. Άσε τώρα να πηγαίνουμε πίσω να πούμε στον τέτοιον. Στο Σπάθα. Να βρεθούμε όσοι θέλετε να το ξαναδούμε. Στο 20 λεπτό αλλάξατε την πρώτη μπαλιά. Και θέλετε να μιλάτε τώρα για την κίτρινη να πούμε στο τρίτο λεπτό. Ποιο τρίτο λεπτό? Ούτε το δεύτερο έχει συμπληρωθεί. Στο δεύτερο, άντε στο πρώτο. Μιλάμε για έναν Γκαρσία που εκείνη την εποχή έριχνε τις μπουνιές, υποτίθεται και καλά, έκανε και δεν είχατε ήρωα. Αναδρομικά την πήρε την κάρτα για τις μπουνιές, σε άλλο μάτς. Εκείνη την εποχή έπρεπε πριν ξεκίνησε το παιχνίδι, ήταν δηλαδή τόσο τσεκούρι, που έπρεπε πριν το παιχνίδι να πηγαίνουν και οι τρεις ειδητές στα πολιτήρια και να το λένε ξεκινάς τώρα με μια κίτρινη. Εσύ, αφού μπήκατε με Πάμπερς, τον ξεχνάω, που έβαλε τα γκολ να πούμε. Στο ένα πέρασε τρεις παίκτες και στο άλλο έβαλε τον κόλπο και στο άλλο πέρασε τέσσερις και το ρίξανε κάτω με μπέναλτι. Σταματήστε τώρα να ζείτε με τη. Η Ριζούπολη πάντως έμεινε εμβληματική για διάφορες καταστάσεις που γίνανε 2003 εις βάρος της ομάδας του Παναθηναϊκού. Να τελειώνουμε. Όσον αφορά τώρα με τον προηγούμενο, το λέει, ξέρω, ασχολούνται μεταξύ τους. Και καλά κάνει και μαζί σας δηλαδή ότι η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι Ολυμπιακός και μάλλον έτσι θα ξαναγυρίσει. Ούτε το επιθυμώ, ούτε το θέλω, ούτε ας πούμε πλέον η αντιπαλότητα. Εντάξει. Μια ζωή θα φαγώνονται αυτοί μεταξύ τους όταν θα ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός, που μάλλον θα γίνουν όλα αυτά. Και τώρα αν κάνει κάτι ο Λιβάν, όχι. Και όσον αφορά τώρα που λέει ότι εμείς ξέρω εγώ το μέρος του Ολυμπιακού, ας μας θυμίσει ο φίλος ο προηγούμενος όταν το 8 ή εσείς κύριε Μπάμπη να πούμε που είπατε ότι αν θα με τον Αστέρα και ξέρω αν πάρει τη θέση ή υπάρχει κύπελο Αστέρα θα χάσει ο Άρης στην Ευρώπη και με ποιο το μέρος είσαι. Ας μας πούνε οι Παοκτσίδες στο 8 που παίξαμε στο Καπτατζόγλιο, Άρης το 8 ήτανε. Το 9. Με ποιον ήτανε. Με τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα και εγώ με τον Ολυμπιακό ήμουν. Αυτά τα πράγματα δηλαδή τα παίρνουμε μονόπλευρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Εντάξει, εννοείται. Μα ποιος σου είπε, δεν υπάρχει Παοκτσίδες. Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέει ο άλλος. Ασχολήσουν με τον Ολυμπιακό και με τον εαυτό σου, μην ασχολείσαι μαζί μας, γιατί εμείς ξεκινήσαμε την εξυγίαση και τώρα έχει και άλλη διάσταση. Και με την πρώτη ευκαιρία, να μην πάω παλιά στο 80 με το πανό του Βόλου. Μάλιστα, που και λοιπόν, καλά, κάτσε να πάρουμε καμιά γραμμή τώρα, γιατί έχουμε διάλειμμα. Τον έβαλα φωτιά τώρα. Ναι. Εκείνο ήταν καλαμπουράκι. Δηλαδή ό,τι κάνουν οι παουτσίδες με το βρουμ 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 τα τρακτέρ και με το πανό στο Βόλο που ξεκινήσονται να έχουν λοιπόν, για την τιμότητα λοιπόν, να πάρω εκείνα ήταν καλαμπουράκια. Εμείς ό,τι λέμε τα παίρνουν τις μετρητές. Καμιά γραμμούλα να πάρουμε. Θα μ' ακούει κανείς καμιά γραμμούλα. Έγινε. Φιλιά. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Για ένα λεπτάκι να κάνουμε και λίγο διαλυματάκι να επιστρέψουμε. Καλημέρα. Το γάρ πολύ της τρίληψης γεννά παραφροσύνη. Τοπογράφε. Έχετε λαλήσει. Τι είπες τώρα. Σε κόβω, ξέρεις. Έβρισε. Που ήρθε την Κυριακή, ήρθε και ο Ολυμπιακός χθες, κανονικά. Λοιπόν, έχουν αλλάξει... Σαν βιταμίνες είναι Ολυμπιακοί. Έχουν αλλάξει, ναι, βιταμίνες, κανονικά. Αν πάρεις δύο κύπελα, την τρίτη χρονιά δεν δικαιούσε πέναλτι σε κανένα σημείο του αγώνα. Λοιπόν, δεν μιλάμε ότι ήταν εξόφθαλμο και το τελευταίο πέναλτι. Ο καθένας τώρα μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Μα ό,τι βλέπουμε με τα ματάκια μας. Και ο Μανιάτης πήγε και είπε στο Βιερίνια, εγώ αν καθόμουνα θα το πιανα, όπως το πιασα και με την Τρίπολη. Αυτό του είπε.
και δεν του είπε τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχετε λαλήσει, προσπαθείτε να βγάλετε το πιο κακαλάτο πρωτάθλημα να το υποτιμήσετε, αλλά δεν περνάει ρε παιδιά, δεν περνάει. Λοιπόν, και έδιωξε τον Μπάφη, και αυτό θα το πληρώσεις Μπάμπη. Έτσι, φύγε, Μπατμανίδη πουλα! Ναι, Μπατμανίδη πουλα, και δεν του είπες να πάει με καράβι από Θεσσαλονίκη Καβάλα, δεν το βοήθησες. Έτσι. Για να πάρει το καράβι μετά για την πηγή. Φιλιά, τσάω, τσάω. Γραμμούλα, για ένα λεπτάκι, καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ και εδώ η αυτή γραμμούλα. Για μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, ναι, για να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα. Παραγματική παραφροσύνη. Ακούς τον οπαδό του Άρη και γνωρίζεις τη φωνή του, έτσι. Αλλιώς δεν θα καταλάβεις ότι είναι Αριανός. Θα νομίζεις ότι είναι Ολυμπιακός, ρε φίλε. Μπερδεύεσαι πραγματικά. Δηλαδή, τέτοιο κολλητιλίκι. Τέτοιο κολλητιλίκι, γιατί για να αποδείξεις ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν αξίζει ένα πρωτάθλημα. Για ποιο λόγο. Για να αποδείξεις ότι η διαιτησία χθεσινή ήταν καλή και δεν ήθελε να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τελευταία ανάπαυλα, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι να επιστρέψουμε με το σούπερ δυναμικό τον Ντεμαράζ. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Τι τσίκνο πρωινού είναι αυτό. 2-31-0-287-3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως και στα Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Ακόμα παίζουν μπάσκετ στο Sacramento, Sacramento Milwaukee Bucks. Στην παράταση έχει πάει το παιχνίδι, 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 140-137 και έχουν και βολές, 141-137 και το παιχνίδι κάπου εδώ τελειώνει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γλυκό μου αγόρι. Αγόρι μου. Λοιπόν. Θέλω να πω το αμίκο. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Έτσι. Σήμερα διαγεμίσανε τις δεξαμενές και κρασί, ρετσίνα, σίπουρα. Σήμερα τα γεμίσανε και το βράδυ θα είναι άδεια. Φτάνει με τον Μπαμ. Φτάνει με τον Μπαμ. Φτάνει. Ρε μου, φτάνει. Σήμερα είναι γιορτή. Ρε αμίκο, κορδέξι, μου με λες και κουζάρες. Φτάνει. Σήμερα τι να πούνε, ρε παιδιά, γιορτή. Είναι χρόνια πολλά, σήμερα κοστίδια. Ναι, φτάνει, ρε. Φτάνει. Σήμερα έχει και κουντοσούλια και ιστορίες, πες το σουβλάκια, παρτσέτες. Έχει σήμερα τα πάντα. Συγκνίσματα. Και αυτοί ασχολούνται και... Ας τον πάρω, ρε. Αφήστε το, ρε. Έτσι. Έβαλες τα πράγματα στις ότι τους βάζεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έφυγε, τον έβγαλα έξω. Γιατί αγόρι μου γλυκό, τι έγινε. Τον έβγαλα έξω με απουσία. Και να πω και κάτι. Να πεις και συγγνώμη κάτι. Για εσένα για τον Πάφη. Ναι. Ξέρεις γιατί. Ναι, έγινε. Έγινε, φιλιά. Καλημέρα. Τσάω, δεν θα έβγαινε. Αλλά φτάνει, πες τα. Φτάνει, ρε. Έτσι. Το τι βιώνουμε εκτός του ντίου, παιδιά, είναι αυτό που λένε πολλές φορές ότι τα καλύτερα γίνονται εκτός αγκαιρός. Λοιπόν, έχει πάρει τηλέφωνο ο Λευτέρης στον Παφούλια στο κινητό. Και... Αδιαμεσολάβητα πλέον. Αντί αυτά που παίρνει και μας λέει εμάς εδώ στον αέρα, παίρνει και τα λέει στον Παφούλια. Και γίνεται μια συγκλονιστική στιχομηθεία που κανονικά πρέπει να τα παρατήσουμε όλα και να καταγράψουμε μόνο αυτό να μεταδώσουμε. Δεν μπορείς να το μεταφέρεις αυτό. Αναστάση μου, είδες, άξιζε που ήρθες τελικά και ξύπνησες. Καλύτερη τσικνοπέμπτη της ζωής μου. Έχει γεμίσει το τσίπουρο από πάρα πολύ πρωί. Καλημέρα, κύριε Μπάμπη. Να το. Επιτέλους. Είστε η καλύτερη εκπομπή ever στα Αιρτιανά. Εσείς πρέπει να πάτε New York City, Bronx. Μετά πρέπει να πας Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια. Και να φωνάζεις και εμένα να τους τα λέμε στερεοφωνικά. Έτσι. Και θα γίνει και αυτό. Θα έχουμε εκπομπή στο United States of America. Έτσι, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς το να. Χαιρετήσω. Είμαι ναι. Κάτω. Παφούλια σύνδεσαι. Τι ζούμε θέ μου. Τι ζούμε θέ μου. Δεν γίνονται αυτά. Σε πήρε ο Λευτέρης πάλι. Ποιοι εσείς οι δυο παίρνετε. Τα λέτε και έξω, τα λέτε και μέσα. Τι να κάνω, θα τα παρατήσω όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα είναι μάταια. Όλα είναι μάταια. Τα πάντα είναι μάταια.
Αναστάση, μη γελάς. Σόρε φιλαλά. Θα πεθάνει ο άλλος. Ρίχτο, τα πάντα είναι μάτια. Αυτός θα γίνει ο ύμνος εκπομπής μετά τον Dota Press. Αυτός θα είναι ο δεύτερος ύμνος. Δεν έχετε παραβώσει. Έτσι, αυτό. Η αγάπη τόση. Τσάω, τσάω. Άντε, γεια. Άντε, εσύ μετά βγες και μίλα τώρα για το σκουλά, για το πέλαδι στο 119, για τις κίτρινες, τις κόκκινες, για εντεταλμένους, για χίλια δύο πράγματα. Τώρα λογικά πήρε ένα στον άλλο και μας κοροϊδεύουνε, να αυτοί μιλάνε για ΠΑΟΚ. Εννοείται, καλά είναι, ξεκάθαρο ότι μας κοροϊδεύουνε. Βγες και εσύ φίλα κροατή, αν μπορείς μετά από όλα αυτά, στο 231-0287 για 3 οκτάρια. Έχει τον κόσμο που είναι στα χαρακώματα να μιλήσει για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά τους έχουν πάρει φαλάκι και τους έχουν. Έτσι τελειώνουν οι διενέξεις. Αν είναι έτοιμοι να ορμήσουν ένα τον άντρα, βγαίνουν αυτοί. Workshop. Ναι, ναι, τελείωσε. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλά να πάθεις. Πήρε από κάτω να σε χαιρετήσει, γιατί σε απαξίωσε, την κοπάρισε, αλλά είναι τόσο μεγάλη καρδιά. Ρε, εσύ έβαλα πλάκα. Πρώτη φορά τον άκουσα να γελάει τόσο. Δηλαδή πήρε και γελούσε συνέχεια. Σε πήρε ο Λευτέρης. Σε παλάμωσε, λέω Λευτέρη. Με παλάμωσε, μου ρίξανε δύο φασκελάκι, δύο. Άμα ζούσες αυτό που έγινε εδώ στο διάλειμμα, ναι, δεν θα έχεις λόγια τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να μπει ο κουριός της ΕΥΡ τώρα να πιάσετε τι είπαν μεταξύ τους, να γίνει ξεπούλημα που λέγεται. Και μετά βγες και μίλα για σπάθα, για σκουλά, για... Αλλάζει, σου έκανε εξήγηση, Παντελονάδης, λέει τώρα τι να ασχολούμε ρε με τον πουθενά. Να το χαιρετήσω, είμαι εγώ εδώ να πούμε φίρμα. Και μην μιλάει τώρα για ποδόσφαιρα. Παπούλια σε ακούει ποδόσφαιρο και το. Πώς το λέμε, κάνει σπηριά. Θυμάσαι, δύο φορές είπε τι ήρθε το αποτέλεσμα. Το ένα ήταν 3-1, το άλλο ήταν 2-0 και είπε κατευθείαν. Α, δηλαδή ισοπαλία. Και δεν στο πει για πλάκα να πούμε. Έτσι του ήρθε, έτσι καταλαβαίνει από αυτά. Και σε πήρε, λέει, εγώ φεύγω, είμαι κάτω, άντε γεια. Άντε γεια, άντε γεια, κανονικά. Μου σπάει το αμάξι τώρα κάτω. Κλείσω ραντεβού τώρα με τη Λίνη, με το Λευτέρη, δε, αυτή τώρα σας γίνει στα κίθυρα. Στα κίθυρα θα βρεθούνε, έτσι εγώ. Και ο Σπίτι Κοντζάλες με τις κόρνες να πούμε να... Μας τα είπε πιο φωτιάδες, φτάνει πλέον. Ξεκάθαρα, φτάνει πλέον. Α, δούμε, τι τα λέμε, όλοι καλημέρα. Και με τρόπο, μη γινόμαστε γκολ και αύριο έχουμε εκπομπή. Ναι, αύριο κανονικά, θα έρθουμε σερί. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, για όσους φίλους θα κάνουν καμιά γύρα, μπορούν να έρθουν και από τη Φιλίππου 16, Ζάγκο Μπαροκαφενές, εκεί θα παίζουμε μουσικούλες πολύ χειρότερες και από αυτές που ακούμε εδώ το πρωινό. Για να το πάμε σε ΕΡΗ, όλοι μαζί για να 6 ώρα κανονικά. Εδώ, παππούλια. Αύριο πάλι, ας πούμε, θα έχουμε τον υπέρατο σουρεαλισμό. Γιατί λόγω επειδή είσαι ολέ, καρναβαλάκι, τσικνοπέμπτη, τι να πρωτοπρολάβεις να πεις. Και πριν ηρεμήσουμε από όλα αυτά, θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο πάλι καινούρια. Άρης ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θα έχει πολύ ψωμί και αυτή η αγωνιστική. Η κλήρωση του κυπέλλου πότε είναι? Συνήθως ήταν την Παρασκευή μετά την ολοκλήρωση του. Σφάση τέλος πάντων, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω Δευτέρες γίνεται το κύπελλο. Δεν είναι σαν την Ευρώπη. Λες, δεν μπερδεύουν την Ευρώπη. Με την Ευρώπη που το κάνουν Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι συνήθως Δευτέρες. Να περάσει και ένα Σαββατοκύριακο και να το πάμε. Σωστό. Σήμερα ο Ολυμπιακός αγωνίζεται για να ολοκληρωθεί και η φάση, να δούμε και την τέταρτη ομάδα που θα προκριθεί στην φάση των ημιτελικών του κυπέλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνίζεται, τι ώρα, 7.30 λογικά. Ας πούμε 7 και 4, να πέσουμε μέσα. 7.30, ναι, γιατί είναι Κοσμοτέ ούτως ή άλλως. Είναι προδιαγεγραμμένες οι ώρες, 7.30. Ολυμπιακός Πειραιώς Λαμία, 3-3 το πρώτο παιχνίδι. Χθες ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 4-1 του Εργοτέλη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα πω κάτι που ίσως να ακουστεί λίγο περίεργο. Για να ακούσουμε. Κάπως, τέλος πάντων θα ακουστεί κάπως. Μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν. Ναι, τίποτα δεν είναι περίεργο, ναι. Λοιπόν, εγώ χθες σαν Αριανός παρακαλούσα να περάσει το κύπελο ΠΑΟΚ. Γιατί μετά πεζόταν αν θα βγει η πέμπτη θέση, θα βγάζει Ευρώπη. Ακριβώς αυτό. Με Πανιόνιο Αστέρα Τρίπολη, λοιπόν, και ο Πανιόνιος, ναι, όταν περνάει ημιτελικά το παίρνει το κύπελο. Ναι, λοιπόν, ναι, αυτό, αλλά δεν ήταν σίγουρο. Δηλαδή, άμα περνούσε ο Πανιόνιος, λίγο τα πράγματα σκούριαν για την πέμπτη θέση. Ναι. Νομίζω ο Πανιόνιος δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη, να σου πω την αλήθεια. Α, είναι και αυτό. Σαν τον Παναθηναϊκό. Α, δεν το θυμάμαι. Α, είναι και... αυτό δεν το ξέρω. Το παράξενο, δηλαδή, εδώ στην
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη να τιμωρούνται και στην Ελλάδα να μην τιμωρούνται. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Που να ξέρουν τα γατιά εκεί στην Ιόν. Εδώ ξέρεις. Εντάξει, εμείς είμαστε παραπάνω από την Ευρώπη, έτσι, είμαστε πάρα. Τα φώτα εμείς δεν τα δώσαμε. Ακριβώς, ναι. Εμείς τα δώσαμε, αλλά εμείς μείναμε στο σκοτάδι μετά. Λοιπόν, σε το παλατάκι. Λοιπόν, κάτι για τη Λίβερπουλ. Ναι. Πραγματικά, ξέρεις, μετά από πολύ καιρό η Λίβερπουλ έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ξεμπούκωσε. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Θα μου πει κάποιος έπαιζε με τη Watford, αλλά και δεν είναι εύκολες ομάδες αυτές, έτσι στην Αγγλία. Τώρα έχουμε ένα πολύ πολύ δύσκολο μάτς με τη συμπολίτησα την Everton. Εκεί πέφτουνε κορμιά κάθε χρόνο. Αυτά τα ξέρετε. Αυτοί τώρα θέλουν να μας κόψουν το πρωτάθλημα. Καλά, προφανώς. Το έχουμε ξαναδεί το έργο και σε άλλες πόλεις. Σαν τρελή το θέλουν. Σε άλλα λιμάνια. Λοιπόν, εγώ σαν οπαδός της Liverpool, δύο μάτς θέλω να ρίχνει πάνω από τέσσερα. Ένα είναι αυτό και ένα είναι με τη σε κατανόμαστε. Δεν θέλω να πω το όνομα. Μετά με τη μικρή ομάδα του United, τη Manchester, έτσι. Με τη μικρή. Να τα λέμε λοιπόν, και αυτά. Α, μπράβο. Έγινε. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ ο φίλος ή η φίλη ακροάτρια. Μην το ξεχνάμε και αυτό πάντα παίζει μέσα. Μια κούλα θέλω τώρα. Δεν εντάξει, κάποτε το λόγο επειδή ήταν κατεξοχήν, που ήταν σαν να ακούσει το Pillow Fights. Και μας καταντήσανε τώρα εδώ να έχουμε το. Ναι, το μαξιλαράκι. Πώς λέγεται το μαξιλαράκι στα αγγλικά, Fights. Pillow. Το μαξιλαράκι, γι' αυτό. Α, του Φελιζόλ. Ήταν δεύτερο επίπεδο και δεν το πιάσα. Τι είναι τώρα εδώ. Υπάρχει άραγε λέξη για το συγκεκριμένο, για το Φελιζόλ. Δεν νομίζω. Φέρουν άραγε Φελιζόλ. Φελιζόλ fights μπορούμε να το πούμε εμείς σε μια δικιά μας προέκταση. Παρ' όλα αυτά, δουλίτσα δόθηκε τώρα στα Ράδι και μετά το χθεσινό παιχνίδι. Μια εβδομάδα καταιγιστική. Ναι. Άρης, πάω Κάρης την Κυριακή με διαιτησία. Κάθε αγωνιστική νομίζω έχει διαιτησία. Περίεργη, δεν υπάρχει αγωνιστική χωρίς να μιλήσουμε. Ίσως για να τονωθεί η αγορά η ραδιοφωνική. Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Θα έρθει η ανάπτυξη. Τι να περνούσαν έτσι μπάι με ένα στήρο. Τώρα θα ήμασταν μεταξύ μας. Τα λέγαμε ότι. Πού θα πας, μπάμπι μου, το βράδυ. Τι θα κάνουμε, τι είναι τσικνοπέμπτη, τον πανηγυρικό τη ημέρα. Πρέπει να προσέξουμε. Έξουμε και αυτά. Ούτε καν προλάβαμε να πούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Τίποτα. Η εκπομπή πρέπει να γίνει τρίωρη ξανά. Έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Ναι. Λίβερπουλ, θα πω δύο λόγια. Ναι. Ιαν Ρας. Νταλγκλίτς. Τα είπες όλα. Τερματοφύλακα ο Γκρόμπελαρ. Έτσι. Γκρόμπελαρ. Όσον αφορά τη μεγάλη μου αγάπη την Μπαρσελόνα. Τρία. Βίστα Καταλούνια. Σαλούτ, η φόρσα Αλκανούτ. Έτσι. Και όποιος κατάλαβε. Και τις έχω, πάμε. Τραγούδα. Τώρα που το θέλω στη γραμμή, το κλείσε μόνος του. Ρε, θα με τρελάρετε σήμερα. Κανονικότατα. Αχ, καλύτερη τσικνοπέμπτη δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Μόνο στον Λίμπερο 107,4 συμβαίνουν όλα αυτά. Όποιος δεν ξύπνησε να ακούσει, είναι εντάξει. Και όποιος πάντα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε κανονικότατα. Κάντε και στη Τσικνοπέμπτη, κάνουμε και εμείς. Ναι, βέβαια αυτό που παρατήρησα χθες στο γήπεδο της Τούμπας είναι ότι το κλίμα πριν από το παιχνίδι, για όσους επισκεπτόταν το γήπεδο, ήταν σαν να κάνανε ένα ταξίδι στον χρόνο. Θύμιζε λίγο κάτι εποχές. Δηλαδή πήγαμε εδώ με τον Αναστάση για το ρεπορτάζ να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Και μπαίνοντας μέσα με την όλη έτσι, κατάσταση που επικρατούσε και στα καφέ και στις ταβέρνες και σε όλους τους παρεκκείμενους χώρους, στις καντίνες, νομίζω θα βγει κανένας βόκολος να παίξει, κανένας χασιώτης. Ναι, είχε ένα τέτοιο κλίμα, ας πούμε, περίεργο. Δηλαδή ο Πάκου είναι πρώτος στην βαθμολογία. Με πολύ μεγάλες πιθανότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πηγαίνει για double και μετά από 1-1 με τον Άρη. Λίγο... Είχε κάτι το μνημονιακό όλη η κατάσταση. Ουρά δεν είχε στο καφέ, ας πούμε. Ουρά δεν είχε στο καφέ. Τα μαγαζιά όλα άδεια. Άδειες ταβέρνες. Πάρκινγκ για πλάκα. Πάρκινγκ για πλάκα. Το καλύτερο βέβαια ήταν ότι είδαμε παιδότοπο να ψήνει σουβλάκια. Γιατί Τούμπα είσαι. Και είχε ένας κύριος εκεί και το παιδάκι του έτσι να μάθει να παραπέξουν τώρα, ας πούμε, με τα τουβλάκια, με τα play school εδώ. Σουβλάκι, γιατί είσαι Τούμπα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαρμπαν. Καλώς το να. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Πολλά καλά. Χρόνια πολλά για την ημέρα σήμερα. Βέβαια, χρόνια πολλά. Τι γίνεται? Δημήτρης είσαι? Ρε, σήμερα. Ε? Ναι,
Δημήτρης η φωνή μου. Δημήτρης από Βέρεια. Ρε φίλε. Πού είσαι χαμένος. Διακοπές ήμουν, έχω δύο μέρες που γύρισα και έχω ταλαιπωρηθεί ρε φίλε στο γυρισμό μες στο αεροσκάφος, κάτι έπαθα. Πού είσαι, σε ψάχνει όλο το λόγο επειδή δύο μήνες. Πού πήγες διακοπές. Κάτω σηκώθηκα στην Αφρική μου ρε. Πού. Ναι, έδωσα για ένα στο Ακαντέρ και Χριστούγεννα και 8 εβδομάδες ήμουν Μαρακές. 8 εβδομάδες στο Μαρακές, τι έκανες εκεί ρε φε. Διακοπές ρε φίλε, το χειμώνα δεν το μπορώ εδώ πέρα. Ωραίος. Πω, και επέστρεψες τώρα. Έχω δύο μέρες ρε φίλε, αλλά έχω ταλαιπωρηθεί. Έχω πάθει ένα hangover μέσα στον ύπνο και δεύτερο hangover στο αεροπλάνο. Hangover, όχι jet lag, hangover. Ξέρω εγώ πως θα έλεγε να φύγει η Γερμανικούδα αεροσυνοδός μέσα με τζάμπα μπύρες. Χαιρόμα... Εξηγήθηκε γιατί πήγα να την πληρώσω την πύρα, δεν ήθελα να φράω εν πτήση. Και τη λέω one beer. Ναι. Και παρεξηγήθηκε και την έλεγα one time one. Και μου περνούσε μετά, έπαιρνε το κουτάκι, το βλέπε άδειο και με έφερνε σε και του έδωσε την προσγείωση και λέω φέρε γιατί για τον δρόμο. Εντάξει, είμαστε πολύ συγκινημένοι. Δες τη σούχο. Να σε πάρω αύριο. Αύριο. Αφιερωμένο. Πάμε. Εντάξει. Μόνο τέτοια μέρα θα μπορούσε να επιστρέψει επιτέλους ο άσωτος της εκπομπής, ο φίλος μας ο Δημήτρης από Βέρεια. Εντάξει. Νόμιζα ότι είχαμε χάσει πλούτα. Πηγαίναμε αμπελαλές στην Νικολούλη να τον αναζητήσουμε. Προσκυνούμε. 8 εβδομάδες στον Παράι. Τι να πω. Καλημέρα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αδικό με κάτσε το πόδι ο Παναδεμάτων, άρε με πάτσε το πόδι ρε αμπικός. Ποιος. Μ' ακούς. Με πάτσε το πόδι ρε. Χαιρετίζω τον Δημητράκη. Πότε ρε. Άμα ήταν και χανόταν θα τον έβρισκα εγώ. Έτσι. Αν χανόταν εγώ ρε, εγώ ρε. Μυρίζω εγώ ρε. Δεν χάθηκε. Κάπου πήγε. Κάπου σιγά στο εξωτικό νησί πήγε αυτός τώρα. Εφούς το είπες στην Αφρική. Τώρα εντάξει, αυτό είπα κι εγώ. Κάποιοι είναι τροπικό νησί, Αφρική, με ζέρβες, με λιοντάρια, με κοκκοβίλους, ξέρω εγώ. Σαν το σύμφι που είχε στην Κρήτη. Έτσι. Φύγει να δει, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Κατάλαβα, σίγουρα. Μπάτι μου γλυκό. Ναι. Όταν θα έχει τέτοια σκοπή, θα μην έχει ποδόσφαιρα. Ναι. Φιλιά, τσάω. Αύριο, χαμός. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπή. Έλα. Θα σου πω κάτι που θα σ' αρέσει πολύ. Έλα. Λοιπόν, ανέβαινα το δρόμο. Ήμουνα στην πλατεία Μαβίλη. Και βλέπω δύο κορίτσια, αλλά ήταν μεγάλη παρέα. Και λέω στα κορίτσια, Γαλλίδες όλες. Και όλοι Γάλλοι. Λέω στη Γαλλίδα, πώς σε λένε σένα. Μου λέει Τούμπα. Και τη φίλη σου, Άννα. Τουμπάνα λέω είσαι, τουμπάνα. Καλημέρα, δεν αντέχω άλλο να τελειώσουμε. Καλημέρα. Μηδέν εδώ, καλημέρα. Ναι, αυτό που επικρατεί με τους παρακολουθούς είναι κανονική παράνοια, έτσι. Δηλαδή. Οι αδικημένοι κλαψομαρίες. Mm-hmm. Ποιος φύριξε την κυρία Κουρουμπίλια να πει το για τον πέναλτι που δεν το είδε ο διαιτητής που ήταν στα 5 μέτρα και το είδε αυτή. Για πότε χθες η κυρία Κουρουμπίλια το δώσε το πέναλτι. Φυσικά. Εσείς εκεί ήσασταν. Εγώ είδα την τηλεόραση που έδειξε συνεχίστε ο διαιτητής. Mm-hmm. Μα ο διαιτητής, ο διαιτητής στο, στο replay, από ό,τι είδα στο replay. Ναι, όχι στο replay, πάνε και διαμαρτύρονται οι παίχτες του Πανιωνίου και λέει... Όμως συνεχίζει, γυρίζει την πλάτη του προς το κέντρο και φεύγει. Δεν ξέρω, λέει, κάνει χαρακτηριστική κίνηση στον Μανθάτη ότι έβαλε στο χεράκι σου. Αυτό είδα. Αυτό το είπε μετά. Ναι. Λοιπόν. Καλά, οι αδικημένοι της υπόθεσης, το τρίτο γκολ φυσικά ήταν, πέταξαν την τροματοφύλακα μέσα, τον έβαλαν και αυτό γκολ. Mm-hmm. Και στο δεύτερο βέβαια η μπάλα είχε βγει. Βλέπαμε το ίδιο μάτς. Το ίδιο βλέπαμε. Φυσικά δεν ξέρω αν και εσείς δεν βλέπετε σαν τους παρανοϊκούς που παίρνουν, αλλά είναι κανονική παράνοια. Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Mm-hmm. Παίζουν με μια ομάδα που παίζει με 7 αναπληρωματικούς, με 18 και 19. Οι δρόνοι χρειάζονται βοήθειες και... σημεία και τέρατα και βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Είναι της πλάκας. Οι 18 και 19 δεν κλωτσάνε, δηλαδή τι είναι, του Λυκείου και δεν κλωτσάνε. Χθες δεν παίζανε σκληρά, δεν έπρεπε να τιμωρηθούν κάποιοι από αυτούς. 11 κάρτες πήραν. Τι δεν μπορούσαν να τιμωρηθούν. 11 κάρτες πήραν. Μα ήταν για κόκκινες, γιατί για κόκκινες έβγαζε κίτρινες όποιον δεν είχε. Ναι, ο Γιαννούλης δεν έπρεπε να πάρει κόκκινες. Πω, γιατί, επειδή περπατούσε στο παιχνίδι. Περπατούσε, καλά, εσείς δεν βλέπετε. Καλά, εντάξει. Πείτε μου, σε ποια φάση πρέπει να πάρει κόκκινη. Είστε, τι να σου πω. Είστε. Για δέσιμο κανονικά. Εντάξει, οκ. Okay. Σίγουρο.
Σίγουρα. Έγινε, φιλιά. Τσαό, τσαό. Καλημέρα, μισό λεπτάκι για να δώσουμε να τελειώσουμε. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Μισό. Ναι, είναι 59, πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στον Τσάρο. Και τριτό μαύρα γυαλιά του, πες, που μας έβγαλε τα τρία γκολ άκυρα. Ναι. Αυτό, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και τελευταία γραμμούλα, μισό δευτερόλεπτο. Καλημέρα. Καλημέρα, τελευταία γραμμούλα. Ωραίος. Έλα. Ακούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρρωστοι οπαδοί και ψεύτες συνειδητά. Και τι δεν ακούγεται. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, εντάξει, είναι τα ίδια άτομα που έχουν πάρει σε όλους τους σταθμούς να πούνε ότι μετά από 30 δευτερόλεπτα έδωσε το πέναλτι, χτύπησαν τον τερματοφύλακα και τον βάλαν μέσα στον γκολ. Δηλαδή, άθλιοι ψεύτες που δεν διστάζουν τίποτα. Ρε κορόιδα, χρόνια ολόκληρα δεν πήρατε και δεν πήραμε σχεδόν τίποτε, γιατί είχατε τον Ολυμπιακό από κάτω να μας μπιμπιπ. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Του λόγω επειδή θα παραδώσουμε σκητάλη στον Κωστίτσο Τσαρό, θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Τι να πω, εντάξει, μεγαλειώδες πανδεσία. Μέσα σε αυτήν την ακροβασία βρίσκαμε και μιλούσαμε και για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια ισορροπία. Ισορροπία, ότι ο καθένας έχει την ατζέντα του, θα πει τα δικά του. Αύριο ακόμη μια πανδεσία από τις 6 το πρωί. Αναστάση μου, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Μπάμπη, που είσαι σήμερα καλά. Τώρα πού θα ξαναζήσω αυτά. Να είμαστε έτσι ωραία και να το απολαμβάνουμε και να το διασκεδάζουμε. Τα λέμε. Τσάω.